Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μου. Τι καλημέρα να θεμάσαι. Καλησπέρα, λιπεράκια, λέει ο κόσμος. Παιδιά, τα χάσε αυτό. Ήταν, άλλαξε ώρα. Την Κυριακή είναι το μάτς με τον Ηράκλη Στεφάν. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φτάσαμε. Midnight Express πολύ νωρίτερα σήμερα. Έχω αποσυντονιστεί τελείως. Ο Ματζιούκης εδώ με κανάνο κάτω. Φύγε, Χριστιανέ μου, τον μπερδεύει τον άνθρωπο, δεν το βλέπει. Με τρέλανε η ώρα θα για μένα. Θα να το δείρω τώρα. Φύγε. Άστο να ρε το Γιώργο, μας, άστο να. Απλά με έχει αποσυντονίσει. Και όπως καταλαβαίνετε, θα προσπαθήσω σιγά σιγά να βρω τον εαυτό μου μέχρι τις 10 που θα σκρατήσουμε συντροφιά. Ξεκινά εσύ ρε Μουρλέγκο. Περίμενε τόσο καιρό, 8 η ώρα να κάνει εκπομπή. Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ώρα γιατί είμαι πάρα πολύ έτσι alive και στη τζίτα κτλ. Ενώ όσο περνάει η ώρα, μετά γίνομαι πιο κοιμήσεις, πιο κατάλαβες. Δηλαδή ενώ, για να καταλάβεις κάτι. Δες πως είμαι, με το φραπέ στο χέρι είμαι, δηλαδή με αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, το βράδυ πώς είσαι, πίνεις κάτι άλλο δηλαδή. Έλατε. Φραπέ δεν πίνεις πάλι. Μετά. Δεν λειτουργεί, άστο, μην το ψάχνεις. Γιατί μετά το τι, θα πάμε για μια σουμάδα. Λοιπόν, σούρτη σουμάδα. Ακούστε κάτι. Κυρίες και κύριοι, έτσι θα περάσει το επόμενο δύο ώρο. Μέσα στην τρέλα, μέσα στο χαμό, κοντά μας ή. Έλα, ξεκινάμε χορηγούς. Θα μας μαλώσει ο κύριος διευθυντής που δεν λέμε τους χορηγούς, χρυσέ μου, το καταλαβαίνεις. Σταμάτα να γλύφεις τον κύριο διευθυντή. Κάτσε τώρα. Σταμάτα. Τι είναι αυτό στον αντένα, αφού διάβασε. Αφού αγαπάει καλό άνθρωπος, και εγώ τον σέβομαι σαν κύριο διευθυντή μου. Τι δες τώρα. Λοιπόν, όλοι μπλου στο Κατσάνιο στη γειτονιά του Ηρακλή, στην Αγίου Δημητρίου. Σας περιμένει ο Τέο να σας κάνει κούκλους εκεί με τους χυμούς, με τα ποτά του, με τους καφέδες του, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στην Αγίου Δημητρίου, στο Κατσάνιο, το Όλη Μπλου σας περιμένει, όπως επίσης και Κωνσταντινούπολος 79, σας περιμένει εκεί ο τεράστιος, ο Στέλιος, ο Μπαρμπέρης. Αν πείτε τη λέξη Midnight Express, με 5 ευρώ σας κουρεύει, σας κάνει κουκλάκια στην Κωνσταντινούπολος 79. Πολύ ωραία. Μπουτίκ Μπομπονιέρι κοντά σας. Ναι, παντρεύω κόσμο καλέ. Βαφτίζω κιόλας. Δεν χωρίζω, αλλά έχω και καλή δικηγόρα. Μα θέλετε φοβερή συνεργασία, συνανετικό με 500 άρικο. Τζάμπα πράγμα σου πλέον. Το λαμόγιο άκου. Βέβαια. Ή κάνουμε δουλειές ή δεν κάνουμε χρυσό μου. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. Λοιπόν, στη Θέρμη λοιπόν, κατόπιν ραντεβού οι νέες παραλαβές που μπορείτε να έρθετε και να δείτε από κοντά. Μια έκπτωση θα την κάνω σήμερα. Θα την κάνω γιατί είμαι large. Λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν. Θα δώσω ένα 25%. Πέφτουν σιγά σιγά όπως καταλαβαίνετε οι προσφορές, γιατί έτσι θέλω. Τι θες τώρα, λοιπόν. Αν δεν θες από κοντά όμως, θα σου κάνω και δωράκια. Καλά, εμένα, τα λέω. Εμένα πάλι με λες. Όχι, καλή. Ξανά κάνω και μόνη μου τα λέω, μόνη μου συμφωνώ. Για γάμους και τέτοια. Και τα λοιπά. Yeah. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το 8-ball. Το 8-ball. Ναι, αύριο θα γίνει πανικός. Πες αύριο θα γίνει πανικός, είναι το πάρτι του Halloween αύριο. Καλέ, ωραίο μικρόφωνο σε εδώ έκανε. Καλά σε συνέξει. Παρακαλώ τώρα, κάτι τέτοια δεν τραγουδούσε ο Μπιθικότσης. Αχ, και εσύ είσαι άλλο τώρα. Ναι, ναι. Αχ, γίναμε τρέντι εδώ μέσα, καλέ. Άλλο. Πρέπει να βγάλανε από πάνω τα... Ναι, τα μπάφερ. Εγώ πάντως νιώθω σαν τον Τέρι χρυσό εδώ τώρα. Βγάλανε τα μπάφερ, καλέ, γι' αυτό φαίνεται αυτό έτσι, αλλά ωραίο είναι. Αχ, μ' αρέσει. Και μια που λέμε για Τέρι χρυσό, να πω κάτι εγώ. Παιδιά, αυτό έχει κλείσει ο δρόμος, πες το. Έχει κλείσει η Εγνατία. Όλους σου στέλνουν τώρα προς τα κάτω. Πρέπει να είναι ο Κούλης προς την έκθεση. Μεριά. Όχι, ο Κούλης δεν κλείνει. Ο τέτοιος πρέπει να είναι. Ο Πάκης πρέπει να είναι. Ακούστε κάτι. Να μην παραπονιόμαστε λοιπόν όταν έρθει ο κάθε πολιτικός, είτε πρόεδρος είτε οποιοδήποτε και κλείνει μια ολόκληρη πόλη. Να μην παραπονιέστε άμα σε μια διαδήλωση είναι 100 άτομα και 50 άτομα και κάνουν πορεία. Έτσι, μπράβο. Γιατί άκουσα προχθές τα σχολιανά μου. Πάλι. Γιατί όλοι μόκο κάνανε και πάνε προς τα κάτω και γίνεται τώρα του Κουτρούλιο γάμος κάτω από την Εγνατία. Έχει προγραμματιστεί. Αντικοσταντίνου Καραμαλή για Εγνατία. Είναι, ξέρεις, το χρονικό της ημέρα. Σήμερα γίνονται τα τραπέζια στο. Η παρέλαση είναι, ρε παιδιά. Όχι. Είναι η ημέρα της απελευθέρωσης Θεσσαλονίκης που γίνεται το τραπέζι, δεν ξέρω πού θα γίνει, που είναι όλοι αξιωματικοί, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, όλοι πολιτικοί. Πρέπει να γίνεται στο τρίτο, όχι στο, πώς λέγεται απέναντι από την... Τρίτο στρώμα... Όχι, στρώμα, απέναντι από το Λευκό Πύργο, ρε. Σώμα ήθελα να πω. Εκεί στο... Η Λέσχη Αξιωματικών. Στη Λέσχη Αξιωματικών, ναι. Πρέπει αυτό. Να γίνεται εκεί πέρα τσιμπούσι, να τρώνε πάλι. Πάλι τρώνε, πίνουνε, καλά. Αυτές τις μέρες, ναι, θα τους ταΐσουμε, θα τους κάνουμε. Πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε αυτά, το ξέρεις αυτό, ε? Ποιος θα τα πληρώσει. Εμείς λέω θα τα πληρώσουμε αυτά που θα φάνε αυτοί. Ο μοναδικός πολιτικός που πλήρωσε τραπέζι ο Γιάννος Παπαντονίου. Ο Κωστής Στεφανόπουλος. Άστε, αυτό είναι ακόμα το πληρώνει. Περιμένετε, θα φτάσουμε και εκεί. Μην βιάζεστε, όλα θα τα πούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ τέτοιο. Τι καλέ. Όχι, κάτι βλέπω εκεί περίεργα στο... Τι, συνέντο Κόνορ που ασπάστηκε, λέει τι. Καλέ, άσε τι συνέντε, εδώ γίνεται χαμός τώρα, τι να λέμε.
Χρόνια πολλά, καλά είπαμε στον κόσμο. Χρόνια πολλά, Θεσσαλονίκη μας σήμερα. Ο Θοδωρής, ο Θοδωρής φωνάζεται, ρε. Γιατί φωνάζεται. Δεν φωνάζουμε. Ποιος φωνάζεται. Η ώρα είναι απογευματινή και είναι έντονη. Με έχετε σπάσει τα νεύρα τώρα 8 η ώρα. Να έρχεσαι πιο αργά, άμα δεν σ' αρέσει αυτό. Ναι, εγώ 8 η ώρα. Εγώ 8 η ώρα ακόμα. Ναι, προσπαθώ να λειτουργήσω ακόμα. Εμείς όμως είμαστε παιδιά του απογεύματος. Είμαστε, επειδή είμαι νέα, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Και εσύ είσαι παππούς και δεν αντέχεις τέτοιες ώρες. Τι είσαι? Είμαι νέα, τι θες. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Δημήτρη. Χρόνια πολλά. Μην πας τα χρόνια πολλά. Περίμενε. Να είστε γεροί, δυνατοί, ό,τι υποθείτε να το πάθετε. Πες. Άκουσε, Μπεθέρα. Πες καλέ, άντε να. Νέα δεν είσαι. Είσαι μίλφ. Μίλφ δεν είμαι. Αρχίσαμε πάλι την κατηγορία τώρα. Να ευχαριστήσω τον Θοδωρή, ο οποίος μου λέει τώρα άνοιξε η Εγνατία. Άνοιξε η Εγνατία. Οπότε μπορείτε να κυκλοφορείτε κανονικά. Αλλά πριν από το λες, αν δεν φύγουν αυτοί από εδώ. Ναι, σωστά, γιατί άμα βγει από την έκθεση πάλι θα την κλείσουν. Να πούμε ότι αύριο κάποια στιγμή η Τσιμισκή κατά τις 11-12 η ώρα θα είναι κλειστή λόγω της μαθητικής παρέλασης που θα γίνει. Ναι, εντάξει. Θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα αυτές τις μέρες. Γενικά είμαστε σε αυτή την πόλη μια ωραία ατμόσφαιρα και. Ναι, ναι. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ακούσατε τα του Ηρακλή, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέω. Και μάλιστα έγκυρα με το Ματζιού και γιατί αν ακούγατε από μένα πότε θα πάμε στο γήπεδο, ευτυχώς που δεν λέω. Θα σας έστελα την Κυριακή. Ευτυχώς που έχω τα ρεμάλια οι οποίοι από το πρωί θα με παίρνουν τηλέφωνα και θα με συντονίσουν όπως πρέπει. Εσύ γιατί κοιτάς τώρα σ' αγατή εμένα, σε παρακολουθώ εγώ με το λοξό του ματιού μου, τι θέλεις πάλι? Εγώ. Όχι εγώ. Θέλω να πω το σαν σήμερα τόση ώρα και περιμένω να τελειώσεις τα του Ηρακλή γιατί εσύ είσαι ο αρχηγός και πρέπει να λες τα του Ηρακλή γιατί εγώ άμα τα πω θα με κράζουν, κατάλαβες, γιατί δεν τα πω σωστά. Εγώ απλά θα πω όλα Blue Roy, ναι, ναι. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1880, ο Αλέξανδρος Κούμουντούρος αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το ξέρεις, σιγά μην το ξέρεις, σιγά μην το θυμόσουν, αφού δεν διαβάζεις. Για δέκατη φορά, ρεκόρ στην ελληνική πολιτική ιστορία. Το 1917, τι έγινε? Το Συμβούλιο των Κομισιάρων του Λαού αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της Ρωσίας μετά την επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης. Πρόεδρος αναλαμβάνει το Λένιν, κομισάριος εξωτερικών ο Τρότσκι και κομισάριος των εθνοτήτων. Καλέ, τι έπαθα, ποιος με μάτιαξε? Λοιπόν, ο Στάλιν. Ο ανατραπής σταμάτα εσύ. Σοσιαλδημοκράτης. Παιδιά, δεν είμαι καλά. Πρωθυπουργός. Κερένσκι προσπαθεί να ανακτήσει την εξουσία. Μήπως σου έχω δημιουργήσει. Έχω κάτι, ναι, δεν είμαι καλά. Δεν είπα ούτε καφέ. Θα σου εξηγήσω. Μήπως γι' αυτό είμαι έτσι. Γιατί δεν αποδέχεστε ότι είμαστε αποσυντονισμένοι? Ναι, όντως έχεις δίκιο. Τελικά και εγώ είναι τη ρήμη του λόγου τώρα. Ωραία, δεν το είπα, ωραία το είπα. Αντιλαμβάνομαι ότι. Τι και άλλα. Μη σχολιάζεις στον αέρα, θα μας μαλώσει ο κύριος Διευθυντής. Άντε πάλι. Μετά ιδρύεται. Άντε πάλι. Λοιπόν, θα σας πω και τι περαιτέρω έγινε, γιατί εδώ να με φωνάζουν και με μαλώνουν ότι δεν τα λέω όλα. Ο ελληνικός στρατός λέει απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη. Ναι, yeah, από τους Οθωμανούς. Την ίδια μέρα οι Σέρβοι καταλαμβάνουν ποιος ήρθε. Τα Σκόπια, θέλω να ξέρω. Α. Λοιπόν, έντονη νεροποντή προκαλεί σημαντικές πλημμύρες στην Αθήνα με 2 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Μπα, τι με λες. Κορυφώνονται οι συγκρούσεις στη Λευκοσία μεταξύ των Κυπρίων. Περίμενε. Α, ναι, περίμενε. Και των Αγγλικών δυνάμεων κατοχής. 17 νεκροί τότε και πολλοί τραυματίες σημειώθηκαν στην Οκτωβριανή εξέγερση. Πού είναι αυτοί που πεθάνανε? Α, γεννήθηκαν σαν σήμερα. Γεννήσεις, παιδί μου. Γεννήσεις. Καλά, γεννήσεις. Να τους στέλναμε και μπομπονιέρες. Τι είναι αυτά, τέλος πάντων. Νικόλαος Μάντζαρος και κυρίως Μουσουργός, ο συνθέτης του εθνικού ύμνου της Ελλάδας. Λέων Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Τσεκουράκι. Φρανσουά Μιτεγό, Γάλλος πολιτικός που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας τότε, το 81, μεταξύ του 81 τότε και το 1995. Να πούμε, και να πάμε που... και στα... γιατί αυτούς, γιατί να τους ξεχάσουμε. Χωαλίμωνο, δεν το συζητάμε, τι με λες. Λοιπόν, θάνατοι. Αμεντέ Φρανσουά Φρεζιέ. Ωραία, δεν τα λέω. Είδες. Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός. Έμεινε στην ιστορία επειδή έφερε τη φράουλα στην Ευρώπη. Σιγά μην το ξέρες, από τη Νότια Αμερική, χρυσό μου, κατάλαβες. Μαχμούτ Πάσας Δράμαλης. Στρατιωτικός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που πέθανε στην Κόρινθο. Μην μπορώντας πρόσεξε να συνέλθει από την καταστροφή του τουρκικού στρατού στα Δερβενάκια. Μπα, σόπα. Νίκος Καζαντζάκης στην πορεία. Έλληνας συγγραφέας. Δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Όπως επίσης και σαν σήμερα, Δημήτριος Σωτηρόπουλος, ο οποίος έφερε στον έτσι κόσμο ακριβώς αυτό το μαγικό
αγόρι που έχετε. Ο Σταρ λοιπόν του Λίμπερο. Ναι, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται εδώ, είναι ανάμεσά μας λοιπόν. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά λοιπόν στους εορτάζοντες. Καλά τα είπαμε πριν. Να περάσετε καταπληκτικά σήμερα, ό,τι και να κάνετε. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Τι χρειάζεται ο κόσμος, Σταρό. Και τα καλύτερα σε όλους. Τα καλύτερα ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την ψυχή μας. Τέτοιες μέρες έτσι είναι χαρούμενες. Αγίου Δημητρίου, γιορτάζει η πόλη. Γιορτάζουν όλοι. Ας ελπίσουμε, γιατί. Όχι. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία, αυτά τα χαμόγελα κοπήκανε τις τελευταίες ώρες, τις προηγούμενες ώρες μάλλον, γιατί αυτό το κακό το οποίο συνέβη στη Χαλκιδική ήταν κάτι τρομερό. Και στη Ζάκυνθο. Θα πάω στη Ζάκυνθο, γιατί πρώτα πάω στη Χαλκιδική με τη σειρά, γιατί πρώτα έγινε η πυρκαγιά και μετά τα χαράματα έγινε και ο σεισμός στη Ζάκυνθο. Πήγε να καεί, κάει και ένα κομμάτι, αλλά παραλίγο να φτάσει και προς τα κάτω η φωτιά, στο καλύτερο σημείο της γης. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο όμορφο σημείο στη γη, πουθενά σας λέω εγώ, πουθενά. Ψάξτε παντού, δεν θα βρείτε πουθενά. Σαν τις καβουρότρυπες, δεν υπάρχει σημείο στη γη. Δεν υπάρχει ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει να πηγαίνεις σε μια παραλία, βγάζεις τα ρούχα σου και να βουτάς μέσα 12 η ώρα τη νύχτα. Ισχύει. Πουθενά στον κόσμο. Πουθενά. Είναι απίστευτη ομορφιά, ε. Δεν υπάρχει εκεί τα κολπάκια που κάνουν τα βράχια, που θα πας να κάνεις μπάνιο ό,τι ώρα θέλεις. Τα ζεστά νερά, τα καθαρά νερά. Δεν υπάρχει τέτοιο σημείο της γης. Όντως. Βέβαια, κάποιοι είπαν για καλώδια της ΔΕΗ και όλα αυτά. Άσε με. Εγώ να πω ότι κάτι τέτοιο για μένα είναι πολύ πιο δύσκολο και είναι πολύ πιο εύκολο όταν υπάρχουν διάφορες εστίες φωτιάς ξαφνικά και βλέπουμε να έρχεται σαν λέλαπα με 75 χιλιόμετρα η ταχύτητα η οποία είχε ο αέρας εκείνες τις ώρες ήταν 75 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι. Είναι κάτι τρομερό και συγχαρητήρια. Και είχε αέρα εκείνη την ημέρα. Είχε πάρα πολύ. 75 χιλιόμετρα. Και να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στους πυροσβέστες και όσοι συμμετείχανε, εθελοντές και όλος ο κόσμος ο οποίος συμμετείχε στην κατάσβηση αυτής της φωτιάς. Συγχαρητήρια σε όλους, γιατί πραγματικά εκείνο το κομμάτι πρέπει να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Και μετά από λίγες ώρες τα χαράματα, επειδή εγώ ξυπνάω και σαν δράκουλας, δηλαδή τη νύχτα κάτι τέτοια ξυπνάω ξαφνικά και μπαίνω στον υπολογιστή. Έγινε ο σεισμός, αυτός ο τρομερός σεισμός, ο οποίος ευτυχώς δεν είχε θύματα, ευτυχώς δεν είχε τραυματισμούς. Βέβαια υπήρξαν κάποιες ζημιές, ο οποίος αξιολογήθηκε 6,9 ρίχτερ στο δικό μου, ας πούμε, το είδα. Κάποιοι είπαν 6,8, τέλος πάντων ένας ισχυρότατος σεισμός, ο οποίος να μην ξανασυμβεί. Και όλο αυτό το καιρό, επειδή παρακολουθούσα τους σεισμογράφους, και το έλεγα με πολλά παιδιά από την ομάδα μου εκεί στην πολιτική προστασία Θέρμης, περιμέναμε κάτι τέτοιο να γίνει. Λες, Ναι, ο οποίος έγινε σεισμός παντού, σε όλη την Ελλάδα. Κουνηθήκανε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, μου είπανε. Να κάτι. Ρωτήσω κάτι, δεν το έχουμε τους σεισμούς, τους προκαλώ μόνο. Αυτός να δεις, αυτός πώς σχέζεται. Φαίνεται, δηλαδή υπάρχει τρόπος να προβλέψει, αν θέλεις κανείς. Όχι. Απλά παρακολουθώ. Περιοχή. Όχι, ρε παιδί μου, έχω κατεβάσει μια εφαρμογή, ένα σεισμογράφο. Okay. Και παρακολουθώ συνέχεια και βλέπω κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και πυκνότητα σεισμών σχέση με άλλες. Πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε. Να είμαστε πάλι εδώ, ομορφιές μου, να είμαστε πάλι εδώ. Με Καβαδία απέναντί μας, με Διονύση Κουτέλη, με Στέλλα Πατσιά και τον υποφαινόμενο. Τι έχω εδώ από ειδήσεις. Χαμός γίνεται. Γιατί γίνεται ένας πανικός. Καταρχήν, πριν από λίγα λεπτά υπάρχει περίμενε, είδηση. Περίμενε. Ναι. Τι έγινε καλέ. Ένταλμα φυλάκισης στον Γκρουεύσκι. Διάβασε το. Οι δικαστικές αρχές λοιπόν επέδωσαν σήμερα στον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας Νίκολα Γκρουεύσκι ένταλμα να παρουσιαστεί μέχρι τις 8 Νοεμβρίου στις φυλακές των Σκοπίων προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης, λέει, 2 ετών για την υπόθεση της αγοράς πολυτελούς τεθωρακισμένου οχήματος αξίας 600.000 ευρώ από το δημόσιο λοιπόν της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας στην περίοδο που αυτός ήταν Πρωθυπουργός της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος αυτός είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως τον Μάιο σε φυλάκιση 2 ετών για τη συγκεκριμένη
υπόθεση. Μία ποινή που διατηρήθηκε και μετά την εκδίκαση της υπόθεσης από το εφετείο Σκοπίου στις αρχές Οκτωβρίου. Η υπεράσπιση του Νίκολα λοιπόν Κρουέφσκι προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο ζητώντας την επανεξέταση της δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση που το ανώτατο δικαστήριο δεν εξετάσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου την προσφυγή, τότε η υπεράσπιση του πρώην Πρωθυπουργού της πρώην Ιουγκοσλαβικής θα ζητήσει την αναβολή της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης του. Που του είχε επιβληθεί τότε για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Νομικοί κύκλοι τώρα στα Σκόπια αναφέρουν ότι η όλη υπόθεση σχετικά με, με το εάν ο κύριος Γκρουέφσκι οδηγηθεί στις φυλακές ή όχι δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει μέχρι την τελική ημερομηνία που αναγράφει στο έντελμα, δηλαδή 8 Νοέμβρη. Παρακαλώ. Μάλιστα. Δηλαδή πρώτο πυλόν της Μπουζουάρ. Ναι, κοινώς θα φορέσει βραχιολάκια και αυτός και θα οδηγηθεί. Σε άλλη κατοικία πλέον. Συνάντηση κορυφής με τους δικούς μας, βλέπω. Ναι, παιδιά, τι γίνεται. Παπαντονίου, Τσοχατζόπουλος, Γκρουέφσκι θα λύσουν το μακεδονικό σου φυλακή. Παιδιά, το hotel Κορυδαλός και γενικά τέτοιου τύπου ξενοδοχεία βλέπω άρχισαν να φιλοξενούν προσωπικότητες. Εγώ στεναχωριέμαι, το ζεύγος το χωρίσαν. Η μαντάμ πήγε στη Θήβα, αυτός πήγε Κορυδαλό. Τι πράγματα είναι αυτά. Ναι, πόσα ζεύγη όμως έχουν χωρίσει αυτοί οι δύο τόσα χρόνια που τα τρώγανε. Εγώ σας ξαναείπα στα καλά του χρόνια πριν από αρκετά χρόνια που ήταν υπουργός, τι ήταν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στο Βενιζέλος. Μιλούσε, περιμέναμε το αεροπλάνο για να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη και ήταν αυτός όρθιος στο κέντρο εκεί που περιμέναμε όλοι για να περάσουμε, για να μπούμε μέσα από την Φυσούνα και μας κοιτούσε όλους με μία αλαζονία και είχε ένα ηρωνικό στυλάκι μιλώντας στο κινητό. Μιλώντας δυνατά και να γελάει ότι κάνει ταξίδια και όλα αυτά και τα λοιπά. Ναι, και ideas. Αυτός αλαζονικός τύπος. Αλλά, όταν κάποιος πάει στη φυλακή, δεν θέλω άλλο να σχολιάζω. Κάτι άλλο, αυτός δεν ήταν που είχε κατηγορηθεί ότι τη γυναίκα του σαφάκια. Δεν ξέρω. Κάποια δεν εποχή. Ξέρω. Α, ήτανε και τέτοιος. Ναι. Δεν ξέρω, ήτανε διρτής, όπως λέω εγώ. Ναι. Κακός, έδρανε γυναίκες. Δεν ξέρω αν ήταν κάποια άλλη. Δεν θυμάμαι, πάντως είχε βγει μια τέτοια. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι τσαλάκωσε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Πήρε πολλά, ναι. Από μίζες και όλα αυτά και ακόμα και σήμερα οδηγήθηκε κόσμος και κοσμάκης στην αυτοκτονία, στην εξαθλίωση και σε άλλα πολλά τα οποία δεν χρειάζεται τώρα να το συζητάμε. Τώρα αυτός ναι, και μάλιστα θα φάει από ό,τι είπαν το πρώτο γεύμα θα είναι φασολάδα. Άπαπα! Φασολάδα και ζυμαρικά. Ωραία. Το πρώτο γεύμα. Το ξέρατε ότι στις φυλακές έχει κέικ. Σήμερα το έμαθα από πολύ καλό φίλο δικηγόρο με τον οποίο έχω συνεργαστεί. Για όλους ή μόνο για τους VIP που είναι στη φυλακή μέσα? Όχι, για όλους, παιδιά. Δίνουνε κέικ, το ξέρατε. Βέβαια το. Έπαθα σοκ σήμερα όταν το άκουσα. Λέω, κοίτα να δεις. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πολλά για τη φυλακή, Στεφάνε, αλλά είμαι σίγουρο ότι. Τέλος πάντων. Πάμε καμιά φυλακή. Μάλιστα. Κυκλοφορεί πολύ υλικό πάντως στο διαδίκτυο με φώτος και τα λοιπά. Υπάρχει την, επίσης αυτό το τρολάρισμα από σε ανθρώπους που φέραν στην αυτοκτονία τόσο κόσμο είναι γελίο. Είναι γελίο για μένα. Το να κάθεσαι και να γελάς και μάλιστα γελάνε αυτοί που τους στηρίξανε. Ναι. Εγώ ποτέ δεν θέλω να σχολιάζω αυτό το πράγμα. Μπήκε στην Μπουζού που έπρεπε να μπει. Τέλος. Δεν θέλω να ξανασχολιάσω για αυτό να δω τον τύπο. Και άργησε. Ναι, και άργησε και όλα να φτάσει εδώ. Ελπίζω να μην αρρωστήσει σύντομα και να κάτσει εκεί να. Α, καλά, αυτό γιατί το λες αυτό, Πέτρο. Είναι πολύ κλεισέ το σενάριο. Αυτό που έλεγα και στο φίλο μας τον Πέτρο του, που μας ακούει τώρα. Πολύ προφανές σενάριο. Ξέρω εγώ δηλαδή κάτι άλλο πιο πρωτότυπο δεν έχουν να σκεφτούν. Ή Μάρτον δηλαδή. Εντάξει. Αυτό το αρρώστησα, δεν είμαι καλά ή επικαλούμε λόγους ψυχικής υγείας κτλ. Για την μαντάμ, τη σύζυγο για να βγουν έξω κτλ. Το είδαμε ξανά το εργαλείο. Ρωτήστε τον Βαγγέλη μετά. Ο Άκης είναι μέσα. Έξω είναι. Έξω είναι. Έξω είναι. Βέβαια. Τότε μόνο αυτό. Αφού εθεάθηκε έξω, σε εξόδους και τέτοια. Στα ρηλίκια. Αυτό τώρα είναι τελείως γεροντάκι. Τι στα ρηλίκια να κάνει. Αυτό πόσο είναι, 80 είναι. Δηλαδή και θα το πω κιόλα. Του πειράζει μια έξοδο που θα πάρει ο Κουφοντίνας. Και δεν του πειράζει που όλοι αυτοί εδώ πέρα που σύρανε εκατομμύρια κόσμο στην αυτοκτονία. Κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο, πώ το λένε, ο Παπαντονίου και όλοι αυτοί. Δεν τα κάνανε αυτά μόνοι τους. Αυτό λέμε. Είχανε καλούς συνεργούς. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπήρχε αυτό το Κισέα, πώς το λέγανε, το Κισέα. Ναι. Οι οποίοι ήταν 5 γνωστοί πολιτικοί. Και μάλιστα, εκείνος εκεί που έκανε πάντα τον Κινέζο, εκείνος πώς βγάζει όλη εκείνη τη... πώς βγάζει την ουρίτσα του απ' έξω. Είναι τρομερό αυτό. Γιατί αρχηγού παρόντος, έτσι δεν είναι.
Πάσα αρχή παυσάτο. Δεν τα ήξεραν όλα αυτά για τις μίζες. Είναι δυνατό να μην τα ξέρανε? Δεν τα μοιραζότανε. Δεν ξέρω αν τα μοιραζότανε. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα γνωρίζανε. Λοιπόν. Άρα το ήξερε και ο Κινέζος αυτό το πράγμα το οποίο συνέβαινε. Κλέβανε. Υπάρχει περίπτωση να είσαι πρόεδρος κάποιου κόμματος και να μην ξέρεις το τι γίνεται? Ή να μην ήξερες το τι γίνεται εφόσον έχεις κάνει και βουλευτής, έχεις κάνει και, πώς το λένε, και υπουργός σε αυτό το κόμμα? Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση για να κλέβει χρήματα είτε ο Άκης είτε ο Γιάννος να μην το ξέρανε όλοι οι άλλοι οι οποίοι ήταν στα πιο υψηλά κλιμάκια. Δεν είναι δυνατόν. Τώρα, εντάξει, ο Άκης ήταν και λίγο... Είναι επιλεκτική γνώση. Όχι, να σου πω κάτι. Ήταν λίγο αφελής, έως πολύ. Μακρηγορούμε, ναι. Ήταν μπούφος, γιατί έκανε τα σταριλίκια και την πλήρωσε από τα σταριλίκια του. Ναι, γιατί ήταν προκλητικός. Ήταν πολύ προκλητικός. Πήγε, τρελάθηκε, καψουρεύτηκε στα γεράματα την άλλη. Και πήγαινε και αν παρακολουθούσες όμως την πορεία του Άκη, ο Άκης έτσι φερότανε πάντα. Ναι, του αρέσαν τα σταριλίκια. Μα οι περισσότεροι αριστεροί του Πασόκ ήταν στα σταριλίκια. Αυτός ο Παπαντονίου και αυτός σταριλίκια έκανε. Συνήθως αυτά, ξέρεις, έχουν ένα τίμημα. Αργά ή γρήγορα. Το τίμημα, τώρα να σου πω κάτι. Είναι ακριβό τίμημα. Νομίζω μετά από πολλά χρόνια πάνε στην Μπουζού όλοι αυτοί. Ναι. Απλά ξέρεις κάτι, όταν χτίζουν, μετά με μια απλή κλωτσιά είδες που τα στέλνουν όλα. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι απλά λερώνουν το όνομά τους, δεν είναι ότι θα χάσουν φράγκα, έχουν φράγκα. Και πιστέψε με, όσα είναι εδώ είναι και έξω Caveman. Και ελβατίες και τα λοιπά. Νησιά Caveman. Επειδή... Τα έχουν στείλει έξω, τα λεφτά δεν είναι εδώ. Επομένως δεν είναι τα λεφτά το ζήτημα, είναι άλλο. Είναι ότι βάλλονται και λερώνουν το όνομά τους και γίνονται κοινώς λαϊκιστοί ρόμπες. Επειδή ακούω πολύ ότι αυτοί που έχουν τα λεφτά να επιστρέψουν τα λεφτά τους, που συμφωνώ εγώ, αν και δεν θα γίνει αυτό. Δεν γιατί δεν ξέρεις αυτά τα λεφτά, άλλα θα μένα θα είναι, ναι, άλλα θα είναι στα Κάιμαν, στα νησιά, πώς τα λένε, και δεν ξέρω εγώ τι. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί οι τύποι, από τη στιγμή που μπήκανε στην Μπουζουάρ, για αυτούς είναι κάτι τρομερό, κάτι έξω από... Δηλαδή, είναι πάρα πολύ άσχημο για αυτούς να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν στο μέρος στο οποίο κάναν τα σταριλίκια τους. Αυτό στη χώρα τους και όλα αυτά. Έχουν επιτεθεί ήδη, επομένως στην έξοδο τους μετά, εφόσον και αν βγουν, θα βγουν και σύντομα, θα το δεις εδώ είμαστε, δεν πρόκειται να ξαναείναι οι ίδιοι άνθρωποι. Κατάλαβες. Εσύ πιστεύεις δεν θα βρεθεί ο κόσμος που θα τους αποθεώσει πάλι, ναι, όταν τους δει στον δρόμο? Όχι, δεν υπάρχει απλά περίπτωση. Δηλαδή, την έγκλη που είχαν τότε. Θα σου πω ένα πράγμα, Διονύση, θα σου πω ένα πράγμα. Ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, το θυμάσαι? Ναι, το ξέρω. Κάποτε ήρθε στο καφενείο, κάποιοι φίλοι τώρα που με ακούνε, πήγε να μας πλησιάσει στο καφενείο και τον είπαμε αλάργα. Ναι, φυσικά όμως αυτό κανείς είχε... πολιτικός πλέον δεν μπορεί να το κάνει. Όχι μόνο Άκης. Πρόσεξε, για αυτούς όμως πολύ περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς. Η πολιτική, Διονύση, από τη φύση τους είναι ψεύτες. Αν δεν είσαι ψεύτης, δεν μπορείς να είσαι πολιτικός. Γι' αυτό είναι και πολιτική. Μα η πραγματικότητα είναι έτσι. Δες τώρα τι κουλουτούμπες κάνει ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Όλοι οι πολιτικοί λένε ψέματα. Μα αυτή είναι η δουλειά τους. Το λένε, θα κάνουμε αυτό, δηλαδή, καλά, ο Τσίπρας είναι Θεός. Δεν υπάρχει, αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλος. Πώς τον λες? Νάντια. Ο αλήθειας. Ο αλήθειας. Ναι. Μας έβαλε... Νάντια Κουμανέτσι. Έβαλε όλο τον κόσμο να ψηφίσει όχι και είπε ναι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό μόνο αυτό. Έχουν γίνει πολλά και διάφορα, αλλά αυτό είναι τρομερό. Δεν υπάρχει. Μπαμπάς μου τρελαίνει το λες έτσι. Ναι, αλήθεια, έχουμε συζητήσει για τα πολιτικά, ναι, συνήθως στο σπίτι. Και ναι, καταλήγουμε και ότι ναι, ο αλήθειας γύρισε και ρίμαξε ολόκληρο λαό με ένα ναι. Μα ξέρεις κάτι, όταν τον βλέπω... Δεν σου γεμίζει το μάτι πάρα. Όταν τον βλέπω όμως... Να γεμίζει, πες. Εκείνη η σοβαρότητα, όχι. Πλέον εγώ το διασκεδάζω. Δηλαδή εγώ γελάω με αυτά. Ναι, είναι δυνατόν. Τι να κάνω. Όταν βγαίνει, ας πούμε, για κάτι πολύ σοβαρό στην τηλεόραση, στο κρατικό κανάλι και όλοι οι δημοσιογράφοι και μιλάει με αυτό τον τρόπο, τον δυναμικό, με έμφαση και με αυτό και κλικά. Θα κάνουμε αυτό και... Να ξέρεις ότι θα γίνει το αντίθετο. Ναι. Νόμος του Μέρφιν. Πάντα. Έτσι ακριβώς. Βέβαια. Οπότε είναι... Το έχει, ρε παιδί μου. Το έχει. Ναι. Το έχει πολύ. Σε αντίθεση, τώρα μας ακούει και ο άλλος, σε αντίθεση με τον Κούλη, ο οποίος Κούλης. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τόσο
ο Κούλης έχει έναν άλλο τρόπο. Όπως μεγάλος, όπως ξέρει. Δηλαδή... Είναι γαλαντόμος, έχει ένα άλλο στυλ. Αλλά είναι ακόμα αντιπολίτευση. Ο Κούλης, όχι, αλλά δεν κρύβεται. Λέει, θα σας κάνω, θα σας αυτόσω, αυτό, αυτό και αυτό. Στα ίσια. Ναι. Δεν σου λέει. Απλά έχει και ένα, αυτό σου λέει, είναι γαλαντόμος, έχει και ένα τρόπο που το παρουσιάζει αυτό. Κατάλαβες. Ναι. Ενώ άλλος είναι πιο... Μανιά μουνια! Δεν σου γεμίζει το μάτι, ρε παιδί μου. Σου λέει, δε, αυτό θα γίνει. Εκείνο πες ναι, να τελειώνει. Δεν είναι. Ο άλλος είναι πιο brutal, πιο κατάλαβες. Αφού άλλο στυλ. Νομίζω ότι αυτό εισπράττω εγώ σαν Στέλλα και σαν πολίτης αυτής της χώρας. Οπότε, ρε παιδιά, όταν μιλάμε για πολιτικούς, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να χαμογελάμε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ότι να αρχίσεις να τρελαίνεσαι, ναι. Ξέρω εγώ, ή να βάλεις το κεφάλι σου στο ντουβάρι, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Σε λίγο καιρό τώρα που θα είναι να ψηφίσουν πάλι αυτά τα νομοσχέδια κτλ., κάτσε να απολαμβάνεις τη Βουλή. Ναι. Εγώ δηλαδή το κανάλι της Βουλής είναι άχαστο. Είναι τέλειο. Βάζει ωραίες ταινίες κάποια στιγμή το βράδυ. Αργά. Εσύ, ταινία είναι και στη Βουλή. Και στη Βουλή καλύτερες κομμωδίες. Βασικά παροδία, ούτε καν κομμωδία θα έλεγα. Τρόπο ότι να καθίσει και παρακολουθεί όλα αυτά που λένε, τον τρόπο που άγονται και φέρονται όλοι εκεί μέσα. Και λες τώρα, αλήθεια, εγώ αυτούς τους πληρώνω, λαϊκιστή. Και πάλι σου λέω, για να κάνουν όλο αυτό. Δηλαδή, λες, δεν παίζει αυτό, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Δεν ξέρω, νιώθω περίεργα μερικές φορές και αναρωτιέμαι γιατί το δεχόμαστε όλο αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εδώ λένε και πάλι για μειώσεις συντάξεων και. Δηλαδή, τώρα αλήθεια, αυτοί κάθε και πληρώνονται μέσα στη Βουλή για να κάνουν όλο αυτό το πανηγύρι και να κόψουν από τον μπαμπά μου, από τον μπαμπά σου ή από το δικό σου ή από τον οποιοδήποτε, τέλος πάντων, 5 και 10 ευρώ. Θα σου πω κάτι. Θα σωθούν έτσι. Καταρχήν, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο Γιώργο στην Αμερική, στην Ποστόνη που μας ακούει. Πολλά φιλιά, Γιώργο. Να πω κάτι. Αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς, ας πούμε, στο μικρό κόσμο μας. Όλοι έχουμε ένα μικρό κόσμο, μια κοινωνία. Την οποία τη βιώνουμε πολύ πιο έντονα σε σχέση με το υπόλοιπο. Θα σου πω ένα πράγμα για την ομάδα μου, τον Ηράκλειο. Κοίτα τι γίνεται. Ναι. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ένας νόμος, ο οποίος πήγε να καταστρέψει το σύλλογο, το ρίξανε κατηγορία. Δηλαδή? Μας ρίξανε κατηγορία, ενώ είχαμε κερδίσει δηλαδή αγωνιστικά την κατηγορία, για να σώσουν άλλους οι οποίοι ήταν φίλοι της ΕΠΟ. Ναι, κατάλαβα. Ναι, εντάξει, ήταν φίλοι, ήταν γιατί όλοι μαζί ήταν ένα παρεάκι. Μαγειρεύτηκε και ξαφνικά βγάλανε ένα νόμο, τον αλλάξανε κιόλας και ρίξανε τον Ηρακλή. Αυτό ξαναέγινε κι άλλη φορά. Και ξαναέγινε για τον Ηρακλή. Μόλις ήταν να πέσει άλλη ομάδα, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, αλλάζανε τον νόμο. Και, όπως τους και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Ναι, πρόσεξε τώρα. Και στο βόλεϊ. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ναι, και στο βολί. Και στο βολί. Και τώρα, πάνε ξανά. Θυμάσαι που φώνασα εγώ για μια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και εγώ. Τότε μοιάζα. Το χειμώνα. Άμπρα. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία δεν υπήρχε πουθενά. Και έφερε έναν τύπο σαν τον Παπαθανασάκη και γίνονταν γκάγκστερ. Γιατί τον Ηρακλή τον κατέστρεψε. Αυτή τη στιγμή ξαναμαζεύτηκε για να μας πει ότι πρέπει. Για πρώτη φορά πάλι μαζεύτηκαν και πάλι ο στόχος είναι ο Ηρακλής να πληρώσει, λέει, τα χρέη τα οποία είχε και πρέπει να τα ξεπληρώσει όλα, γιατί μας λέγανε ότι θα πληρώσουμε το 50%. Αλλά δεν μας λέγανε ότι μετά από ένα χρόνο θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα μας τα ζητάνε όλα τα χρέη μαζί. Και ξαναβγαίνει ο Υπουργός Βασιλιάδης και λέει, περιμένετε, θα δω τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή, από ψέμα σε ψέμα, αυτή είναι η πολιτική. Πάλι για μας. Τον Παναθηναϊκό που έπεσε αγωνιστικά το σώσανε πάλι. Αυτό σου λέω. Σε άλλες ομάδες που συνέβη το ίδιο δεν κατάλαβα. Αυτή είναι, η κοινωνία μας, Στελίνα. Αυτή είναι η κοινωνία μας σήμερα. Ναι, αλλά ο νόμος που περιγράφεις τώρα, δηλαδή γιατί να προστατεύει τη μία ομάδα και όχι την άλλη. Ναι, σαφώς μιλάμε για αδικίες. Δεν το συζητάμε αυτό. Ξυπακούεται ότι είναι αυτονόητο. Αλλά και κάπου δεν πρέπει να βγει μια αντίδραση όλο αυτό και να πούνε ένα ρημάδι. Όχι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όπα, τι γίνεται. Θυμάσαι, να δέχεσαι τα πάντα. Υπήρχε, τι είσαι, ξέρω, υπήρχε εγώ, σήμερα, υπήρχε, αυτές είναι οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Ναι. Βγήκε μια πολύ ωραία φωτογραφία στο διαδίκτυο που έχει τον πιτσιρικά τον 20χρονο από τους πυρήνες φωτιάς που λίστευε τράπεζα. Τον είχαν σπάσει το Ρωμανό. Ναι, ναι, ναι. Το Ρωμανό. Τον οποίο το σπάσαν, πρόσεξε, δεν σκότωσε, δεν έκανε, πήγε να ληστέψει τράπεζα. 20 χρονών. Τον σπάσανε στο ξύλο. Τον είχαν φωτογραφία, αν θυμάστε, που ήταν πρισμένος, ναι, δαμιασμένος. Δεν υπήρχε μούρι. Το σπάσανε δεν, τα κόκαλα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και έχει ακριβώς δίπλα μία φωτογραφία
τον Παπαντονίου που είναι με την κουστομιά τη γυαλιστέρη. Σένιος. Και κρύβει τις χειροπέδες. Με το σακάκι, ναι. Με το σακάκι. Ναι. Και ρωτώ εγώ, έτσι απλά. Γι' αυτό σου λέω οι κοινωνικές ανισότητες. Ποιος έχει κάνει από τους δύο το περισσότερο κακό και ποιος αξίζει το πιο πολύ ξύλο. Ασφαλώς ο Παπαντονίου έχει διαπράξει το μεγαλύτερο έγκλημα, αν θέλεις. Σε αντίθεση... Το έγκλημα είναι, παιδί μου. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα εις βάρος του λαού. Ακριβώς. Με τον άλλο μας τον κύριο. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι αλλιώς αντιμετωπίζεται ένα σακάκι και αλλιώς ένα σκισμένο τζιν. Είδες. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει και λες, γιατί ρε φίλε. Δηλαδή, άλλος έχει κατακλέψει, σε έχει κάνει χίλια δυο και τον φέρει σε Σαλονίσια, οκ. Okay, και ο άλλος, ξέρω εγώ, επειδή η έμπλεξη ήταν τραμπούκος ή το ένα ή το άλλο ή το παράλληλο. Εντάξει, δεν θα έχει την ευνοϊκότερη των τυχών, ας πούμε, αλλά θα πληρώσει και αυτό τα σπασμένα, γιατί ξέρω εγώ. Πού τραμπούκησε, μωρέ, τις τράπεζες τραμπούκησε. Και σιγά τι έκανε πια, ναι. Δηλαδή, έλειος. Δεν έλειστεψε εσένα ή εμένα. Ναι, ο ένας όμως βοηθούσε τις τράπεζες. Ο άλλος πήγε να τις ληστέψει. Ναι, άρα πρέπει διαφορά. Να πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα μικρό. Είδες διαφορά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι γελίο, αν θέλεις, να υποτιμά κανείς την νοημοσύνη σου και να σου λέει άλλος ότι ξέρεις τι, άλλος σε κλέβω. Ρε, στα μούτρα σου μπροστά σε κλέβω. Πώς το λέει, κράτος, ελάου, τα παίρνω. Έχουμε γραμμεία, όχι, πάμε για διάλειμμα. Οκ, okay, και ο άλλος απλά να ληστεύει οι τράπεζες. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα και μετά θα πάρουμε και γραμμές. Λιμπεράκια, εδώ και πάλι επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μας. Βαγγέλης Καράλης, όλα στη φόρα, Label News στη γραμμή μας. Κατευθείαν από Αθήνα, live. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Έτσι ακριβώς, ξανά σε όλους, στην πόλη μας. Στις Δημήτριδες, στις Δήμητρες, όλα καλά. Ωραία. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς? Καιρό έχουμε. Πάρα πολύ καλά είμαστε κι εμείς και ανυπομονούμε να ακούσουμε τα νέα από Αθήνα, τι συμβαίνει, τι γίνεται και τέτοια. Χαμός στο τηλεοπτικό τοπίο, αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, μετά τη βόβα του Αντώνη Κανάκη, ο οποίος με ένα δελτίο τύπου, θα λέγαμε, παύλα καταγγελία, ναι, ανακοίνωσε πως μετά από 21 ολόκληρα χρόνια αποχωρεί από τον τηλεοπτικό σταθμό του Αντένα. Mm. Να θυμίσουμε πως ο παρουσιαστής είχε συμβόλαιο μέχρι το 2021 για τις εκπομπές Ράδιο Αρβίλα και Βινήλιο. Ναι. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο αυτό, είχε αναβαθμιστεί ο ρόλος του, καθώς ήταν υπεύθυνος για την late night zone του τηλεοπτικού σταθμού, δηλαδή για τις εκπομπές που παίζουν αργά το βράδυ. Αυτός, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ήταν και ο λόγος που αποχώρησε. Διότι πολλοί του χρέωσαν το γεγονός ότι ο Γιώργος Λιάγκας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρίσκονται εκτός αυτή τη στιγμή του προγράμματος. Mm. Δηλαδή, ναι, μεν ανήκουν στον Αντένα, αλλά είναι στον πάγο αυτό που λέμε, δεν αξιοποιούνται σε κάποια εκπομπή. Υπήρχε διαρροή από τον Αντένα, δημοσιεύματα και φήμες, ότι ο Αντώνης Κανάκης ήταν ο άνθρωπος που τους έκλεισε την πόρτα και δεν τους ήθελε. Έτσι λοιπόν ο παρουσιαστής σε μια καταγγελία παύλα ανακοίνωση έγραψε χαρακτηριστικά ότι υπήρχε αυτή η φήμη, ότι κανένας από τον Αντένα δεν με προστάτευσε, δεν βγήκε να την διαψεύσει και όχι μόνο αυτό, ότι οι άνθρωποι του Αντένα ενίσχυαν αυτή την φήμη με την σιωπή τους, αλλά και στα πηγαδάκια που υπήρχαν και στις ειδήσεις και στις φήμες που έβγαζαν σε διάφορα site και δημοσιογράφους. Ναι. Ευχαρίστησε στο τέλος τον Θοδωρή Κυριακού και μόνο. Έτσι τα καρφιά του πήγαιναν στον Τζόρτζι Ποφάντη, ναι, καθαρά, στο διευθυντή προγράμματος αυτή τη στιγμή του Αντένα. Ο Αντένα με μια πολύ λυτή ανακοίνωση ευχαρίστησε τον παρουσιαστή, δηλαδή δύο γραμμές. Ήταν η ανακοίνωση του Αντένα προς τον Αντώνη Κανάκη. Αλλά το παρασκήνιο που υπάρχει είναι ότι το διαζύγιο ήταν εκείνη η συνενέση που λέμε και οι δύο πλευρές ήθελαν να λυθεί αυτή η συνεργασία. Υπάρχουν κάποιες φήμες ότι ο Αντώνης Κανάκης, και αυτό το λέω και το παρουσιάζουμε πάρα πολύ προσοχή, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι για να παίζουμε, ότι ο Αντώνης Κανάκης οδεύει προς άλλον τηλεοπτικό σταθμό, συμπολίτη του, χωρίς να θέλω να πω κάτι παραπάνω, αν το πιάσατε το υπονοούμενο, αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ωραία, πολύ ωραία. Χαμός, δεν έχει γίνει. Συμπολίτη του, τέλος πάντων, ανθρώπου που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, πώς να το πω πιο απλά. Πολύ ωραία.
Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε, απλά έχουμε τεχνικά. Έχεις πάθει σοκ, ε? Έχω πάθει σοκ με αυτά που ακούω. Τα είπες και λιτά, έτσι, απέριτα και πολύ σύντομα και προσπαθώ να τα επεξεργαστώ κι εγώ στον ξάνθο εγκέφαλό μου για να θέσω τα ερωτήματά μου κι εγώ στην πορεία. Γιατί όλο αυτό με τον Κανάκη αρχικά? Οι λόγοι ήταν πολλοί. Αυτό που ανέφερε ο Αντώνης Κανάκης για εμένα όσον αφορά τον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ναι μεν ήταν κάτι που υπήρχε, ναι μεν το Αντένα έμεσα είχε ρίξει το στέξιμο στον Αντώνη Κανάκη ότι οι δύο παρουσιαστές μένουν εκτός στον πάγκο εξαιτίας του Κανάκη, αλλά δεν το θεωρώ τόσο σημαντικό λόγο ώστε να αποφασίσει ο Αντώνης Κανάκης μετά από 21 χρόνια, γνωρίζοντας λίγο και την προσωπικότητα του ανθρώπου, δεν το θεωρώ, να το πω έτσι απλά, τόσο ευαίσθητο να έφευγε για αυτόν τον λόγο από τον τηλεοπτικό σταθμό. Θεωρώ ότι οι λόγοι είναι άλλοι. Αναμένουμε να δούμε αν αυτή η φήμη, η πληροφορία που υπάρχει, ότι του έχει έρθει στα χέρια ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πακέτο από νέο καναλάρχη και τηλεοπτικό σταθμό, αν θα επιβεβαιωθεί και θα το δούμε πολύ σύντομα σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό μαζί με την ομάδα του. Όλα αυτά εντωμεταξύ λίγο νωρίτερα, ας πούμε, πριν βγουν τα τελικά προγράμματα, γιατί συνηθίζουμε να βλέπουμε συνήθως τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη, ας πούμε, τα προγράμματα ήδη έτοιμα, έτσι, για παρουσίαση στα διάφορα κανάλια κλπ. Και βλέπουμε τις αλλαγές αυτές τις τεράστιες πρώτων πυλών. Μου κάνει εντύπωση όλο αυτό. Ναι, εντάξει, τα περισσότερα προγράμματα έχουν βγει βέβαια. Οι Radio Arvilla πάντοτε καθυστερούν να βγουν στον αέρα της εκπομπής. Ναι, τα τελευταία χρόνια. Ναι, εντάξει, είναι κάτι συνηθισμένο, δεν γίνεται για πρώτη φορά, αλλά το ζήτημα είναι βαθύτερο. Όντως έχει ενοχληθεί ο Κανάκης με τον Τζόρτζι Ποφάντη, αλλά το ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι ο λόγος ο κύριος που φεύγει από τον Αντένα. Σίγουρα. Πρέπει να έχει γίνει κάτι πιο χοντρό, θεωρώ εγώ. Συμβάλλουν προφανώς είναι άλλοι λόγοι, οι οποίοι... Ναι, είναι ευνόητοι ενδεχομένως, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τους πολιτικούμε. Ναι, οι άλλοι λόγοι είναι απλοί. Άμα του έχουν δοθεί κάποια πολύ περισσότερα χρήματα από άλλον τηλεοπτικό σταθμό, όπως υπάρχει αυτή η φημολογία, τότε ναι, εντάξει, είναι ένα λόγο. Συνήθως, Ευαγγέλη, ναι, θα μπορούσε κάποιος να φύγει επαγγελματίας. Συνήθως το κίνητρο είναι επαγγελματίας, είναι ο Κανάκης. Ναι. Λογικό είναι. Όταν συνήθως να έχεις μια καλύτερη πρόταση όντας παρουσιαστής είτε ραδιοφώνου είτε τηλεόραση, σαφώς όταν σου κουνάνε το μαντιλάκι με το χρήμα, σαφώς και θα επιλέξεις το καλύτερο δυνατό για σένα, έτσι δεν είναι? Νομίζω έτσι ακριβώς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να βγει από τον πάγο και να αναλάβει πλέον εκπομπή στον Αντένα. Θα κάνει το Late Night, την εκπομπή δηλαδή που έκανε την βραδινή με τις συνεντεύξεις, δηλαδή με το που φεύγει ο Κανάκης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αμέσως αναλαμβάνει εκπομπή, με τον τηλεοπτικό σταθμό να προσπαθεί να περάσει στον κόσμο ότι είδατε τώρα που έφυγε ο Κανάκης, να ποιος έφυγε που δεν έκανε εκπομπή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Ολιάγκας. Οπότε ναι, αυτό σημαίνει την επαναφορά του Γρηγόρη στους δέκτες μας. Ναι. Τώρα, εντάξει, τώρα ποιος τον νοιάζει αυτό το πράγμα, δεν νομίζω ότι... Του έλειψε και πολύ του κόσμου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Θα συμφωνήσω εδώ, γιατί εντάξει. Εμένα τουλάχιστον δεν μου έλειψε. Ούτε εμένα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι γούστα, οκ, του κόσμου. Ας κρίνει ο κόσμος καλύτερα. Πρεμιέρα να πούμε ότι έκανε και το Open. Ναι. Με απογοητευτικά νούμερα τηλεθέασης. Αλήθεια τώρα. Πραγματικά απογοητευτικά νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή... Η Έλλη Στάι χθες στο Δελτίο Ειδήσεων έκανε μόλις 7,2% αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και στο νεανικό κοινό 4,7%. Μιλάμε για ένα δελτίο που αυτή τη στιγμή στελεχώνεται από 150 άτομα. Ναι. 150 άτομα είναι στο δελτίο της Έλλη Στάι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, εκτός από την ΕΡΤ. Σε ιδιωτικό κανάλι, ας πούμε. Από εκεί και πέρα η Κατερίνα Καινούριου, ένα εντυπωσιακό στούντιο που όπως είδαν οι τηλεθεατές, όσοι είδαν μάλλον, πολύ εντυπωσιακό ήταν, το περιγράψαμε γιατί δεν την είδανε. Πόσο έκανε στην πρεμιέρα? Κρατηθείτε. 4,4%. Τι? Ωραία. Αλήθεια τώρα. Εκεί. Τι λες, έχω πάθει σοκ, αυτό δεν το ήξερα. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω, δεν ενημερώθηκα, δεν μιλήσαμε εκ των προτέρων στο τηλέφωνο σήμερα οι δυο μας. Τι λες? Ισχύει το νούμερο, ναι.
4,4%. Απογοητευτικά. Ναι, προσπαθώ να το πείσω. Νίκος επίσης μονοψήφια, 8-9%. 8% ναι. Νομίζω έκανε, έφτασε 9% στο δυναμικό κοινό. Ναι, οι σειρές του Open δεν πηγαίνουν καλά οι βραδινές. Το Ούφο Νέσης και ο Πρίγκιπας της Φωτιάς επίσης πολύ χαμηλά νούμερα, 5-6%. Αν ο σταθμός συνεχίζει και κινείται σε αυτά τα νούμερα, θα μιλάμε για χειρότερα νούμερα της εφέασης από αυτά που έκανε το Έψιλον επί το Βριώνη, που φυσικά το budget ήταν το 1/5 από αυτό που έχει διατεθεί φέτος για το Open. Έτσι. Το συζητάς μπορεί βέβαια να λέω και πολύ. Πω, δεν περίμενα να ακούσω τέτοια πράγματα σήμερα. Να πούμε ότι την Κυριακή τελειώνει το Μέγκα, ε. Την Κυριακή έτσι ακριβώς, την Κυριακή πέφτει το σήμα του Μέγκα και επίσημα, θα πέσει μαύρο στον τηλεοπτικό σταθμό και τέλος. Ούτε επαναλήψεις και τέτοια, ναι, τελειώνει και αυτό το σεναριάκι με τα σειρά. Πέφτει μαύρο, ναι, κανονικά. Φεύγει από την πίστα, φεύγει το σήμα. Τώρα όλο το παιχνίδι γίνεται με την ταινιοθήκη του Μέγκα που στρατήσει ο Αντένα και το Open. Τι θα γίνει? Και άλλοι επιχειρηματίες θα διεκδικήσουν την χρυσή ταινιοθήκη που έστω και μόνη της εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια κάνει νούμερα τηλεθέασης. Σε πληκτριασμό θα βγει η ταινιοθήκη με τιμή εκκίνησης στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν από πληκτριασμούς πιστεύουν ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ η ταινιοθήκη του Μέγκα για όποιον επιχειρηματία θέλει να τον αποκτήσει. Κυρίως οι σταθμοί που θέλουν να τον αποκτήσουν είναι ο Αντένα και το Open. Μάλιστα. Μα, σε εξέλιξε λοιπόν και αυτή η υπόθεση με την ταινιοθήκη. Οψόμεθα λοιπόν. Έχουμε πολύ υλικό να συζητήσουμε και την επόμενη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Αυτά λοιπόν με τα κανάλια. Γίνονται πραγματάκια τηλεοπτικά, είναι η αλήθεια. Ναι, δεν σταματάει ποτέ. Νομίζω κινείται το πράγμα συνεχώς με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει κανείς να βαρεθεί ποτέ. Έτσι δεν είναι? Έτσι, αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικό το ότι τα απογοητευτικά νούμερα τηλεθέασης που έκανε το Open. Ναι, σου λέω, δεν πολλά χρήματα έχουν πέσει στο κανάλι. Πάρα πολλά χρήματα. Τώρα 4,4%. Τίποτα. Δηλαδή είναι νούμερα που. Εντάξει, δεν ξέρω. Σε πρεμιέρα κιόλας δεν έχουμε ξαναδεί ούτε σε περιφερειακού σταθμού. Αυτό σου λέω. Δεν τα βλέπεις ούτε καν σε μικρά τοπικά κανάλια τέτοια νούμερα. Και ναι, αυτό έτσι πλάγιν. Και λέω, αφού ξέρεις, το επεξεργάστηκα κάποια δευτερόλεπτα και λέω, κάνω λάθος, άκουσα σωστά. Προσπάθησα να γκουγκλάρω, να τσεκάρω. Λέω, μήπως δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή σοκ, έτσι. Ναι. Να πέσει τόσο χρήμα, δηλαδή. Πάντως, για να επανέλθω λίγο στο θέμα του Αντώνη Κανάκη. Όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, Στέφανη και Στέλλα, ο Αντώνης Κανάκης, εκτός από παρουσιαστή, δραστηριοποιείται και πολύ ισχυρά επιχειρηματικά, έτσι. Ναι, βέβαια. Έχει 2 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τα γνωρίζουμε. Ναι. Ναι, έχει και μαγαζιά. Στα ριλίκια, δεν ξέρω αν θέλει άμεσα να κάνει κάτι τηλεοπτικά. Όπως τον παρακολουθούσαμε πέρσι, βλέπαμε ότι λίγο σαν να έχει βαρεθεί. Αν ισχύει η πληροφορία για το μεγάλο πακέτο χρημάτων που του έχει δοθεί, ναι, τότε ίσως. Αλλά θεωρώ και να μείνει εκτός ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Κανάκης. Δεν αντιμετωπίζει, ρε παιδιά, βιοποριστικό πρόβλημα τώρα ο Αντώνης Κανάκης. Μην τρελαθούμε ξαφνικά, ούτε καν. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια να λέγεται. Άλλη έχει τα μαγαζιά του, έχει επιχειρήσεις. Πώς δεν έχει, φυσικά και έχει. Και μια δισκογραφική έχει ανοίξει, να κάνω λάθος. Ναι. Νομίζω ότι ναι, είναι στο χώρο ενεργά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, δεν τίθεται τέτοιο θέμα βιοπορισμού και όλα αυτά που έχουμε ακούσει επίσης και εμείς εδώ οι Θεσσαλονίκοι. Όχι, δεν παίζει αυτό το σεναριάκι. Μάλιστα, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου. Πώς στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τα νούμερα. Αλήθεια τώρα, δεν περίμενα τέτοιο πράγμα. Καλά, εντάξει, να φας. Μάλιστα. Να φάσουμε το, μη στεναχωριέσαι τόσο. Όχι, εντάξει, αγαπώ Σαββίδη. Είναι πάρα πολύ ωραία η φάση όλη αυτή που έκανε. Γιατί ξέρεις κάτι, άνοιξε ένα κανάλι το οποίο έδωσε θέσεις εργασίας σε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό εγώ προσωπικά το θαυμάζω στην Ελλάδα. Γιατί επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη και έδωσε την ευκαιρία σε πολύ κόσμο να απασχοληθεί εργασιακά στην Αθήνα, στο κανάλι. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι κρίμα. Όχι για το Σαββίδη, λεφτά υπάρχουν, εντάξει. Όσο για τους ανθρώπους που έπιασαν δουλειά στο συγκεκριμένο κανάλι, εντάξει, να ενδεχομένως κάποια από ένα σημείο και μετά να αντιμετωπίσουν προβλήματα ή το κανάλι π.χ. να κλείσει, γιατί δεν πάει καλά, π.χ. Έτσι, είναι δεν πολύ σωστά τα λες. Από την άλλη, όμως, φυσικά οι εργαζόμενοι δεν φταίνουν κάτι. Αυτό σου κομμάτι, λέω, ρε παιδί μου. Αλλά όταν βλέπεις εκπομπές και πρόσωπα που ήδη από πριν ξέρεις. Και λες, καλά, είναι δυνατόν να διάλεξαν τον Νίκο Μουτσινά, παραδείγματος χάρη, να αναλάβει τη μεσημεριανή ζώνη ή την Κατερίνα Τζαρίφη να κάνει τηλεπαιχνίδι.
ή την Νέγκα να κάνει αυτό το reality μαγειρικής. Ήταν λίγο και από πριν γνωρίζαμε ότι δεν θα κάνουν νούμερα αυτές οι εκπομπές. Δηλαδή, γιατί να βάλεις τον Νίκο Μουτσινά ξανά να έχει μια εκπομπή που να είναι one man show, έτσι. Δεν φταίει ο Σαββίδης, δεν φταίνει οι δημοσιογράφοι. Φταίει ο Σαββίδης για μένα στην άποψη ποιους επιλέγει για να διοικούν το κανάλι και να είναι διευθυντές προγράμματος, ναι, και ψυχαγωγικού. Και κακό εμπορικό προφανώς, γιατί δεν διαχειρίστηκε σωστά ενδεχομένως θέματα που αφορούσαν σε αυτό το κομμάτι στην προβολή κάποιων συγκεκριμένων εκπομπών με αντίστοιχα παρουσιαστές ή παρουσιάστριες, ξέρω εγώ, οι οποίοι δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές για τις εν λόγω θέσεις και για αντίστοιχα περίπου μεσημεριανές ζώνες ή και απογευματινές, ας πούμε. Ναι, όχι, εμπορικά μια χαρά το χειρίστηκε. Πολύ διαφήμιση έπεσε από το Open, παίζει πολύ διαφήμιση, ναι, γενικά. Παίζει, ρε, παιδί μου, αλλά από εκεί και πέρα, όταν ένα προϊόν είναι παροχημένο και ο κόσμος το έχει βαρεθεί, να το πούμε σωστά, γιατί κακά τα ψέματα και οι παρουσιαστές και οι δημοσιογράφοι προϊόντα είμαστε. Έτσι. Αν έχουμε να προσφέρουμε κάτι, πουλάμε και μας θέλει ο κόσμος. Αν έχει βαρεθεί ο κόσμος, αν αυτό σταματήσει να πουλάει, είναι κακή εκεί πέρα για μένα ξεκινάει και σταματάει όλο το θέμα. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ούσα πολλά χρόνια στον χώρο του εμπορικού κομματιού. Λοιπόν, σου λέω ότι όταν κάτι δεν πουλάει, φεύγει. Δεν αλλάζει, πώς το λένε, ουδείς είναι αντικατάστατος, ξέρω μόνο εγώ. Μόνο στο κρατικό κανάλι, ό,τι πουλάει, ναι, φεύγει. Ναι, δεν το ξέρεις, είναι. Ναι. Εννοείται. Ό,τι πουλάει, φεύγει. Και είναι, εκεί λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα. Είναι, ξέρεις, σαν τα κλάσματα, ρε παιδί μου, στα μαθηματικά, το δημόσιο. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λένε, όπα, αυτός κάνει τηλεθέαση, θα μας χαλάσει τη διάθεση. Το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω. Το καταλαβαίνω, το γνωρίζω. Έχω πάθει. Κάποτε σε κρατικό κανάλι, τα έχω πει. Ναι, τα έχει ζήσει ο Στέφανος από πρώτο χέρι. Γι' αυτό το λέω. Τότε που είχε να ασχοληθεί με το χώρο, επομένως έχει πλήρη γνώση της κατάστασης. Μόλις χτυπήσαμε κάτι αστρονομικά νούμερα, όλοι μας κοιτούσαν περίεργα. Και σου λέει, τι γίνεται εκεί. Λέει, ναι, ναι. Ενώ το budget ήταν συγκεκριμένο, σου λέει, ναι, θα μοιραστούν την πίτα αυτή. Έλα. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Και ειδικά η τηλεόραση, η οποία γίνεται ο χαμός του χαμού. Βέβαια. Εννοείται. Βαγγέλη, πώς πέρασε Θεσσαλονίκη, όλα καλά? Όμορφα, ήταν καλά, ήταν πολύ ωραία. Πάντοτε η Θεσσαλονίκη μας εκπλήσει έτσι πολύ ευχάριστα. Κόσμος, πολλής και τα λοιπά, μια χαρά. Όμορφα. Όμορφα. Δεν τα είπαμε. Καλώς. Εντάξει, Βαγγέλη μου. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Να είσαι καλά. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή, λοιπόν, και πάλι live στον αέρα της πόλης μας. Λοιπόν, εμείς περνάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και να τα πούμε στην συνέχεια. Τέλεια, καταπληκτικά. Μην φύγετε καλέ, εδώ να μείνετε. Να είμαστε πάλι εδώ, ομορφιές μου, και το 2310-287 και 3 οκτάρια για τα επόμενα 20 λεπτά είναι διαθέσιμο για όλους εσάς. 2310-287 και 3 οκτάρια μπορείτε να το καλείτε. Τώρα, όσοι θέλετε, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω του κινητού σας, γράφοντας ή μπαίνοντας, μάλλον, γιατί δεν έχουμε τα νούμερα σήμερα, γιατί βλέπω οι υπολογιστές οι δύο εδώ είναι κλειστοί. Στέλνοντας μέσω του Facebook, Midnight Express, Libero 107,4, στην ομάδα μας να μπείτε και να μπείτε στην πολύ μεγάλη παρέα του Midnight Express και βεβαίως να στέλνετε εκεί ότι βγαίνουν και οι διεσούλες πάντα στη σελίδα μας, αλλά μπορείτε έτσι να συμμετέχετε σε αυτό το παρεΐστικο κύκλο που έχουμε φτιάξει για να μπορούμε να συζητάμε, να κάνουμε την πλακίτσα μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι το Midnight Express πάνω απ' όλα τις περισσότερες φορές, γιατί υπάρχουν και κάποιες λίγες, θέλουμε να συζητάμε, να χαμογελάμε, γιατί το έχει ανάγκη ο κόσμος, κακά τα ψέματα. Το έχουμε ανάγκη και εμείς πρώτα απ' όλα και μετά όλοι εσείς. Να κλείνει την τηλεόραση, να ακούει κάτι πιο επικοδομητικό από αυτό το χαζοκούτι. Καλύτερα να ακούει ραδιόφωνο. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα. Ναι. Με εμάς να ακούει επικοδομητικό, αυτό το λέω. Εσύ πιστεύεις ότι η εκπομπή μας δεν έχει χίλιες φορές καλύτερη? Δεν το λέω. Ξέρεις, από το δελτίο της Ελιστά, όχι, από όλα τις εκπομπές που έχει στα κανάλια. Ναι, αυτό ειδικά με τα κοριτσάκια που θέλουν να γίνουν star. Kim Kardashian. Άστο εκείνη, είναι... Εγώ το βλέπω αυτό κάθε βράδυ, παιδιά. Συγγνώμη, το λέω τώρα, το ομολογώ δημοσίως. Εντάξει. Ναι, τις βλέπω. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Σε κολασιόν TV. Άμα πια, γραμμή. Χαίρετε. Πήγα να πω bonjour από συνήθεια. Να θυμάμαι. Ναι, πω. Καλησπέρα σας. Welcome. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι φωνή είναι αυτή, καλέ? Ωραία φωνή για death metal. Από πού βγήκε, καλέ? Πολύ τι θα έλεγα. Οχ. Δεν ακούγεσαι όμως. Είναι δεν ακούγεσαι. Ναι, δεν γίνεται Vader έτσι όμως να κάνουμε κουβέντα, γιατί είναι πολύ χάγια και δεν θα είναι αντιληπτό στο κοινό αυτό που πάμε να λοιπόν, βγάλουμε. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι θα κάνεις. Πιες ένα τσάι,
Ρίξε μέσα και τρεις κουταλιές μέλι και ξαναπροσπάθησε. Δεν γίνεται, δεν ακούγεσαι καθόλου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Darth Vader πρέπει να ήταν. Δεν ξέρω ποιος ήταν, ναι, αλλά ήταν πάρα πολύ βραχνός. Ναι, ήταν χάλια γραμμή. Ωραία φωνή πάντως, για death metal ήταν φωνάρα. Μόνο για metal δεν ήταν. Έχω την αίσθηση ότι ήταν ο Νέστορας, δεν ξέρω γιατί. Τέλος όχι, πάνω. Εμένα μου φάνηκε σαν να ήταν ο γαμπρός, ο, πώς το λένε, ο Στέργιος. Μπα, όχι, δεν είναι ο Στέργιος. Ο Στέργιος είναι... Ένας ο οποίος μοιάζει μήπως φωνή. Τελείωσε η μπαταρία του. Ένας ο οποίος μοιάζει φωνή του και το πέρασα εγώ για το Στέργιο την άλλη φορά, την προηγούμενη φορά. Μπορεί. Κάτσε, ο Στέργιος έχει στείλει και μήνυμα τώρα, γιατί θα ανησυχήσει. Όχι, άμα στείλει μήνυμα. Στέργιος, στείλε μήνυμα να δω ότι είσαι καλά. Στέργιος πεισμάνεψε. Ναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, έχουμε και τον άλλον εκείνο εκεί του Ερντογάν, του... Είναι ένα ψυχάκι. Περίμενε. Κάπου εδώ το έχω αυτό εδώ πέρα. Ναι, ο τύπος είναι γιούχου τελείως. Όλο πολέμους ονειρεύεται. Πλοία, κανόνια, πυροβολαρχίες, σκοτωμούς. Πάλι βγήκε λοιπόν αυτός ο τύπος. Αυτή είναι η... Αυτός, αυτό το πουλί. Νέα είναι. Προκλητική, λέει, δήλωση του Συμβούλου. Καλά τώρα προκλητική. Ναι. Ο τύπος είναι γιούχου. Σε τέσσερις ώρες θα πόλεμο με την Τουρκία θα καταστραφεί, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, σε τέσσερις ώρες, λέει, θα καταστρέψουμε την Ελλάδα και κάτι τέτοια, λέει ο καημένος, ναι. Ο οποίος... Πρώτα απ' όλα θα βγάλουν πέρα εκεί με τους Κούρδους εκεί κάτω, στο, κάτω από το Ιράκ. Και όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα και που τα έχουν. Οικονομικά, γιατί τα προβλήματα, επειδή αυτός εδώ τώρα ο άνθρωπος, εντάξει, έχει θέματα. Έχει θέματα, φαίνεται ότι είναι εντάξει. Τι θέματα έχει ο Δόριος τώρα. Ας σου πω κάτι, ας προσέξουν τώρα να δουν τι θα κάνουν οι άνθρωποι εκεί, γιατί εγώ σκέφτομαι τη φτωχολογιά της Τουρκίας και όχι αυτό να δω το γιόζι με την γραμμάτα. Γιατί είναι έτσι καλά. Γιατί ο απλός ο Τούρκος ο πολίτης αυτή τη στιγμή το στραγγαλισμό τον οποίο υφίσταται και πολύ σύντομα θα είναι ακόμα χειρότερος είναι σαν αυτό το οποίο ζήσαμε εμείς και ζούμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αυτό ακριβώς ζει η Τουρκία. Μάλιστα, έτσι με την υποτίμηση δηλαδή της λίρας και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, σιγά σιγά και αυτός θα μας τελειώσει, όπως και τα αφεντικό του και όλοι οι άλλοι. Πολύ σύντομα. Ναι, βέβαια. Όλα έχουν ημερομηνία λήξης. Κοίταξε, όποιος πουλάει τρέλα, αυτά έχει. Γραμμή. Πάμε. Παρακαλώ. Εγώ ήμουν η ωραία φωνή. Γιατί καλήσουν έτσι πριν, λες και βγήκες από το πηγάδι. Από το κινητό πήρα. Εμένα μ' άρεσε αυτή η φωνή που έβγαλες πριν. Ναι, αλλά δεν ήταν έβηχορη. Ο κόσμος δεν θα ακούγε τίποτα. Όχι, ήταν σαν να ήσουν ο τραγουδιστής black metal. Εγώ μπορούσα να την καταλάβω. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να την καταλάβω. Να σου πω κάτι. Μετά την εκπομπή, αν θέλεις, να σε πάρει τηλέφωνο Διονύση, να σου μιλάει έτσι και πείτε. Όχι, να έρθει στο 8ball μετά. Εντάξει. Α, σε βγάλουμε και live μετά, να τραγουδήσει εκεί πέρα. Γιατί όχι. Μάλιστα. Στροφή στην καριέρα θα κάνεις, Χρυσέ. Ναι, δεν το έχεις σκεφτεί και αυτό. Ότι εδώ το Midnight Express, ας πούμε, παρέχει και άλλες υπηρεσίες. Να σου αλλάξει την καριέρα σου και τρώσει, θα γίνεις μεταλλάσματα. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. Πες τα νέα σου, καλέ. Τι με πήρες τηλέφωνο, να μην μιλάμε. Καλά, τι μου βαράς. Πήρε ένα σαλιαρίς τώρα με τη στήλα. Ξέστη, έχει τώρα λίγες μέρες. Δεν ξέρω, έχω γίνει λίγο απότομο μάλλον, αλλά σε σαρκαστικό επίπεδο. Αν θες που δεν θέλεις και εσύ να στα ρηλίκια. Και ψαρώνουν και έχει πολύ πλάκα, εντάξει. Άντε, πες μας και εσύ, βρε γάμπρε. Πες μας, βρε και εσύ. Κολλητηριτζή και εσύ. Γιατί με λέτε γάμπρο, καλέ. Ε, τι κολλητηριτζή είσαι, καλέ. Εδώ Στέφανος έτσι το λέει. Εγώ γαμπρός. Ε, τι είσαι. Αγώ δεν σου. Κολλητηριτζή κανονικό. Δεν ξέρω πώ σου το. Καμάκι, μπορεί να με πεις, αλλά καμπρό, βέβαια λες. Στάθης Ψάλτης. Εντάξει. Όχι, πώς ήρθε και εσένα Στάθης Ψάλτης. Τα καμάκια δεν είχε μια ταινία ο Στάθης Ψάλτης εκεί πέρα που έκανε το καμάκι. Υπήρχε ταινία, τα καμάκια. Ναι, τα καμάκια. Ναι, ναι. Τι γίνεται, πού είσαι και τι κάνεις, πες μου, βγήκες έξω, έχουμε εικόνα του τι γίνεται έξω. Πού είσαι τώρα και τι κάνεις. Ε, ναι, θέλω να μάθω, αφού με η κοτσομπόλα εδώ του σπίτι. Καλέ. Σπίτι, γιατί καλέ, τι κάνεις σπίτι. Facebook σας ακούω. Α, αυτά είναι, κατάλαβες. Γιατί δεν βγήκες έξω σήμερα που είναι και η γιορτή, να βάλεις τα καλά σου να βγεις. Βγήκες. Πού πήγες. Για καφέ. Πού πήγες για καφέ. Εδώ κοντά. Πού εκεί κοντά. Χαριλάου. Έλα. Μπότσαρι μάλλον. Α, Μπότσαρι. Μπότσαρι με Χαριλάου πήγε. Μπότσαρι. Και πέρασες καλά, με ποιον βγήκες. Όλο στα γούστα είσαι. Ναι, καλή, τι με κάτι φίλες μου. Κατάλαβες, κατάλαβα. Ένα φίλο μου βγήκα, βρε, ένα φίλο μου βγήκα. Άμα έχεις και φίλες, πάει, άστο. Γιατί δεν έχω φίλες εγώ. Έχεις φίλες. Έχω πολλές φίλες. Φίλε, άντρας. Έχεις φίλες. Άντρας δεν μπορεί να έχει φίλες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όπα, όπα, εδώ αλλάζει το έργο. Θα μας βγεις τώρα και γκουσγκούνης. Χαλάρωσε, χαλάρωσε ρε γάμπρε, χαλάρωσε ρε γάμπρε. Έχω και φίλες, έχω και φίλους έχω, οπότε πάμε για κάνα καφεδάκι. Ε, εντάξει, οκ, okay. Φίλες.
Άλλο, πες τα εδώ με τη Στελίνα, εσύ. Γιατί πες καλέ, θέλω να μάθω τώρα τι γίνεται εκεί έξω. Πες με λίγο, γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά και δεν έχω. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Μισό λίγο. Έχει φύγει πολλοί κόσμο από ό,τι έχω καταλάβει από εδώ πέρα γύρω. Μισό λίγο, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Αν μπορεί. Πέρα από λίγο τώρα, τι άλλο. Τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι, γενικά να χαμηλώνετε όταν μας καλείτε, γιατί κάνει μικροφωνισμό και θα κουφαθούμε. Ήδη έχουμε κουφαθεί από αυτά που έχουμε ακούσει τόσα χρόνια στη ζωή μας. Εντάξει, μην μείνουμε χωρίς αυτιά. Είναι το εργαλείο για τη δουλειά μας. Speak now, για πες. Τι γίνεται από έξω. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να έχει φύγει πολλοί κόσμος. Να σου πω κάτι. Δεν αντιμετώπισα πρόβλημα εγώ τόσο στην κίνηση σήμερα που κατέβηκα δύο φορές για δουλειές και μία τώρα τρίτη ουσιαστικά για το βράδυ. Κάτσε πριν πει. Τώρα μόνο το βράδυ που δεν ήξερα ότι είναι εδώ κούλης και γίνεται όλο αυτό το μπατιρντί και κατέβηκα, ας πούμε. Τριήμερο τώρα για Θεσσαλονίκη, τριήμερο. Απλώς, επειδή δεν έχει φύγει πολλοί κόσμος, σηκώσαν τις μπάρες στα Μάλγαρα, επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση. Τι λες. Δηλαδή δεν πλήρωσε ο κόσμος αυτό. Δεν έπεσε χρήμα στα Μάλγαρα. Δεν έπεσε χρήμα. Επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση. Κοίτα, κοίτα. Αν δεν κάνουν στουκ, δεν τις ανοίγουν τις μπάρες. Αυτοί θα κάνανε στουκ στάνταρ. Ποιος ξέρει τι έγινε και εκεί. Μα το κίνημα δεν πληρώνω στα Μάλγαρα πάντα. Καλά, τώρα το κίνημα δεν πληρώνω. Μην ξεχνάς ότι ήταν και ο Σαρανταλήθιας εκείνο το κίνημα. Ναι, ήτανε. Αλλά πατέρα μου πάντα πληρώνε. Τι από το πρωί γίνεται αυτό που λες. Όχι, κάποια στιγμή ανοίξαν επειδή είχε πάρα πολύ έξοδο. Ναι, γινόταν χαμός εκείνη την ώρα. Ανοίξαν τις μπάρες και... για να... Νομίζω ότι είναι all day long και all night long και λέω, τι έγινε ρε. Όχι, δεν ήταν ηρωπαγίδες βρε. Όχι, είπα και εγώ, λέω τόσα λεφτά υπάρχουν πια και ανοίγουν οι μπάρες έτσι. Λέω, πω, από εδώ κάτω σου ανέκαθεν έχει λεφτά. Καλά, ασφαλώς, δεν το συζητάμε, αλλά λέω τόσο πια τον πιάσανε οι καλοσύνες σήμερα και άνοιξε την μπάρα να περάσει ο κόσμος. Τι με λες, μάλιστα. Τώρα που είναι και ο Πάκης εδώ πέρα. Ναι, όλοι είναι εδώ. Έχουμε καλό κόσμο σήμερα εδώ στην πόλη και γι' αυτό γίνεται το πατριντή. Celebrities. Ναι, γιατί μας πέρασε για κανένα χωριό ή για τρίτο δεύτερο, σε παρακαλώ. Για τρίτο δεύτερο αυτό, ναι. Τι νομίζεις, ότι είμαστε τίποτα χωριάτες, τίποτα ό,τι να είναι. Όχι βέβαια, Χρυσό μου. Έχει έξω μπατσουσία. Αχ, είπα την απαγορευμένη λέξη. Σχόρνα με, μη με ακούσεις εσύ εκεί έξω, Σάκη. Δεν είπα, είπα κάτι άλλο. Η αστυνομική είμαι, είπα να λέω. Ναι, με μαλώνουν όταν λέω αυτή τη λέξη, δεν κάνει να τους περιγράφουμε τίτου τρόπος, επομένως θέλουν τον όρο αστυνομία να χρησιμοποιούμε, έχουν τα δίκια τους. Χωροφυλακή. Χωροφυλακή ακόμη καλύτερα. Χωροφυλακή. Παιδιά, μάλλον ο Λεβέντης με το μπουτάρι. Ναι. Το είδα από κοντά. Ποιος θα μιλήσει πρώτος και τον είπε βλάκα το Λεβέντη ο μπουτάρις. Ναι. Έχει γίνει. Αλλά πότε πρέπει. Αυτό. Σήμερα την ώρα που βγήκαν από την εκκλησία και γινόταν οι δηλώσεις των πολιτικών για την ημέρα τη σημερινή. Εν τω μεταξύ, βλέποντα να μιλήσουμε για βίντεο, την ημέρα, ναι, είδα λίγο το πρόγραμμα τηλεόρασης και μόνο η ΕΡΤ είχε κάτι σοβαρό. Γενικά, όταν λες σοβαρό είχε η ΕΡΤ. Εορταστικό πρόγραμμα, ρε παιδί μου. Κοίτα, στην Αθήνα δεν έχουν αργία όπως έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή... ναι, η ΕΡΤ, όχι η ΕΡΤ 3. Ναι. Η R3, εντάξει, είχε κάτι, ένα ντοκιμαντέρ πάλι για τα κοτσίφια και για τους τέτοιους κουστόλους. Άσε τα κοτσίφια, είδα το τέτοιο τώρα, άσε τα κοτσίφια. Ρε, το είδα ζωντανά εγώ σήμερα. Εγώ δεν το είδα, όμως και τώρα είδα το βίντεο. Πέθανα στα γέλια. Έχω πάθει πλάκα, λέω, είναι δυνατόν. Παιδιά που δεν ζουν. Δεν μπορούσα να πιωσούν στα χέρια. Και πρέπει κάποια στιγμή... που ζω στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, είναι ωραία. Και πρέπει κάποια στιγμή να σχολιάσουμε τα του χωριού μας. Μέχρι στιγμής έχουν κατέβει 10 υποψήφοι για δήμαρχη Θεσσαλονίκης. Όλοι πάνε για τα υπουργεία και για τα τέτοια. 10 υποψήφοι για Παναγιώτη Σομιάδη. Καλά, αλλάξουμε θέμα. Ναι, αλλά όλοι θέλουν ένα υπουργείο. Θέλω κι εγώ ένα υπουργείο, κυρίες και κύριοι. Γιατί δηλαδή, συγγνώμη, άμα γίνεται η χύψη. Ναι, γιατί δεν κατεβαίνει δημοτικό σύμβουλο με κάποια παράταξη. Είναι τόσες πολλές παρατάξεις που θα κατέβουν. Εγώ ποιος θα κατέβει. Εγώ. Εσύ. Δεν σου γεμίζω το μάτι. Όχι, μόρφωση τι θα μιλάς. Έχω, ωραία είμαι. Γιατρέσες, για μακιγιάς θα μιλάς. Γιατί οι άλλες τι μιλάνε εκεί πέρα. Δεν μιλάνε, θα μου πεις. κατάλαβα. Στέφανε, το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ ότι υπήρχε κάποια δημοτική σύμβουλος που μιλούσε για αυτά τα πράγματα. Τώρα ναι, τα θυμάμαι. Τα μάτια και είναι Θεσσαλονίκη. Τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν. Θες να κατέβεις κι εσύ. Εγώ θέλω να γίνω υπουργέσαι και να έχω δικό μου υπουργείο, εντάξει. Και μετά να σε κόμουν στον Κορυδαλό. Άσε τον Κορυδαλό, δεν θέλω να κάνω. Κανένα ανάκι μπορείς να τον καψουρέψεις. Όχι, πάλι. Αλλά... το Μακεδονία τρέξει, σου κάνεις έλα. Ρε παιδιά, μιλάει ο άνθρωπος, μου ανοίξατε ψιλοκουβέντα εδώ πέρα. Καλά, όλο μαλώνεις. Μας θυμάει ο άνθρωπος με την παρουσία. Δεν μιλάτε εσείς τώρα. Έλα, καλά, έχεις τα δίκια σου. Μην σπίκ, να σε δίνω το λόγο, μίλα. Να δω τι θα καταλάβεις. Το Μακεδονία τρέξει, σου κάνει. Ποιο? Το Μακεδονία τρέξει, σου κάνει. Εντάξει. Γιατί αυτή που το έχει τώρα είναι καλύτερη από μένα, θες να πεις.
Συγγνώμη κιόλα. Εγώ έχω και πέντε πτυχία παραπάνω από την μαντάμ που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Πέρα από την πλάκα, σοβαρά μιλάω τώρα, έτσι. Έχω σπουδάσει τη μισή μου ζωή. Επομένω, ναι, από την κυρία αυτή, εγώ έχω πιο πολλά πτυχία για να κρατήσω. Όχι υπουργείο, έστω ένα σοβαρό γραφείο, αν θέλει, μέσα σε ένα υπουργείο, αν όχι διατελώντα υπουργέσα. Σου μιλάω με πλήρη σοβαρότητα. Γραφείο ή γραφείο δικό σου. Βρειάς είναι και του ΙΚΕΑ το γραφείο. Τώρα, δεν έχω τώρα αυτή η συζήτηση είναι που κάνετε. Αυτό θα σου δώσει το Υπουργείο τώρα που μιλάει εκεί. Γιατί και στην άλλη ποτέ που δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί και η άλλη που περίμενε να έχει στο ας πούμε, λειτουργικό της το γραφείο του Υπουργείου του συγκεκριμένου. Κοίτα. Το Άγιον Όρος θα επισκεφθεί τώρα ο Πρωθυπουργός, παιδιά. Μόνο αυτό σας λέω. Πάντα πετραχή. Φαντάζομαι με τους παπάδες αυτός. Αμάν, τώρα θα γίνει χαμός. Πότε θα γίνει αυτό, τις επόμενες μέρες, ώρες. Ναι. Τις επόμενες μέρες. Θα πάει και ο Σαββίδης. Σίγουρα δεν θα είναι. Δεν θα είναι και αυτός. Πόπο, θα έχει την άλλη Παρασκευή να πούμε πολλά πράγματα πάλι. Ωραία. Θα είναι και τώρα, θα μπορούμε να πούμε πιο πολλά για να μην μας μάθει ο κύριος διευθυντής. Ζώνες θα έχει. Όχι, η ζώνη ήρθε. Ήρθε την Τρίτη, Τετάρτη. Και πήρε και παράταση. Η ζώνη, η ζώνη του Σαουλίν. Ποια ζώνη, της Παναγίας. Εντάξει, δεν είναι ασχολημένο. Καλά, δεν έχεις μάθει. Γιατί υπάρχει τηλεόραση που είπατε πάντως. Έχω άποψη γι' αυτό. Τώρα εδώ περίμενε λίγο. Περίμενε, τώρα συζητάμε μεταξύ μας. Η ιερή ζώνη αυτή της Παναγίας, ναι, είναι όντως αυτή η ζώνη. Είναι. Πού θες να ξέρω, Γιατί εδώ, μπροστά ήταν όταν την παρέλαβε, εδώ, τι παιδιά, με λες και εσύ τώρα. Εδώ, παιδιά, είναι ένα θέμα. Όχι ότι δεν πιστεύουμε, αλλά αυτά όλα, ρε παιδιά, εμένα μου φαίνονται πολύ υπερβολικά. Δηλαδή, είδα μια. Τι ήταν αυτό που μαζευτήκαν όλοι και ένας ήταν πάνω στον άλλο ξαπλωμένο. Μου κάνει πολύ ειδωλολατρία, όπως πέρσι θυμάστε, τέτοια εποχή που είχαμε ξεκινήσει τις εκπομπές μας τότε και όλοι οι καλοί χριστιανοί πήγαιναν και προσκυνούσαν ένα κάστανο που έφερε ένας πάτερ, ξέρω εγώ από πού κατά το κεφαίρι. Παιδιά, είναι δυνατόν. Παντόφλες στο χέρι, λέει τη χείρα, τα κόκαλα. Δηλαδή, ναι, τα κόκαλα και τις παντόφλες και το κάστανο. Δηλαδή, αυτό μου κάνει ειδωλολατρία έως αμορφωσιά. Να προσκυνώ το κάστανο ή το χέρι. Δεν ξέρω από ποιον άγιο ήταν. Χέρι. Μου κάνει νεκροφιλία αυτό. Πηγαίναν όλοι από κάτω, ας πούμε από το χέρι. Μήπως και το χέρι. Μήπως και το χέρι. Η πίστη τους μπορεί να τους κάνει καλά. Αλλά όχι το χέρι, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, έλεος. Βέβαια εκεί μπορεί να είναι και ψυχολογία. Διανύουμε ναι, το πάει... 2019 σχεδόν. Άκου όμως κάτι. Είναι κάτι. Κουλό αυτό το πράγμα. Άκου κάτι όμως. Και κοίτα να δεις ποιος είναι εδώ. Είναι τραγικό. Θα σου πω. Πηγαίνει κάποιος ο οποίος 5 χρόνια κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ένας γιατρός, ένας επιστήμονας ή ένας φυσιοθεραπευτής, κάποιον ναι, να περπατήσει. Εκείνο το οποίο έχει ανάγκη αυτός είναι μια όθηση για να το κάνει αυτό. Ενδεχομένως έχει γίνει πολύ σωστή δουλειά. Πάει εκεί, νιώθει ψυχολογικά ότι αυτό το πράγμα τον εξυψώνει, το φέρνει δηλαδή στο ζενίθ της δύναμής του και σηκώνεται και περπατάει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό ψυχολογικά. Αλλά βέβαια εκεί ακριβώς είναι που ακυρώνεται αδίκως και η προσπάθεια του επιστήμονα, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια τον βοηθούσε για να γίνει αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο, ο οποίος... Κάτσε, μας πει για την τηλεόραση. Ποια τηλεόραση. Ο Κρίς είμαι, ποιο φίλο, ο Κρίς είμαι. Ο Κρίς είμαι, ρε. Ποιος φίλο, ο Κρίς. Γιατί δεν είσαι φίλος, δηλαδή. Είμαι αρκετά φίλος, θα έλεγα. Τότε τι σε πειράζει. Κρίς, θα τα πούμε. Να με αναφέρει με το προσωνύμιο μου. Εντάξει, Κρίς. Απλά πάει παρά 10 σχεδόν και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και επειδή σήμερα κυλάει το πράγμα πάρα πολύ fast, θα πρέπει να κλείσεις αναγκαστικά γιατί θα πρέπει να φύγουμε και εμείς σε λιγάκι και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Όχι, μην μου το κάνετε αυτό. Τι θα κάνω τώρα. Έλα μου. Τι θα κάνω τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό. Έλα, ρε, θα αντέξεις και χωρίς εμάς, εντάξει λίγο. Άμα, πώς κάνεις θα βάλεις να δεις μία ταινία. Καλά, ή θα ακούσεις την επόμενη εκπομπή του Λίμπερο. Ναι, ρε, ακολουθούν ποια τα παιδιά. Ποια είναι η επόμενη εκπομπή του Λίμπερο. Ποια είναι η επόμενη. Οι μαρμίτες που η μαρμίτα πρέπει να είναι. 10 η ώρα. Μαρμίτες. Ναι, ναι. Μαρμίτες. Τα παιδιά πρέπει να είναι. Καλά, πρέπει να είναι ο Τάσος. Να, κάτσε να δούμε. Κάποιος ήρθε. Πρέπει τώρα, να είναι ο Τάσος, ο Ντρούλικ. Αυτοί πρέπει να είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Αυτό, ρε, παιδιά. Ήρθαν οι ξένοι. Να, εδώ πέρα. Εντάξει, θα έχει εκπομπή μετά. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, θα έχει εκπομπή. Οπότε θα μείνεις εδώ και θα φιλοξενηθείς στις επόμενες εκπομπές. Φιλιά πολλά. Σε φιλούμε, να σε καλά, καλό βράδυ. Έτσι είναι που λες, με τα χέρια και με τα πόδια. Έλα, και όλα αυτά τα οποία... Δηλαδή, εγώ αυτά τα πράγματα θεωρώ πολύ κάπως. Προχθές ήταν ένα βίντεο και εγώ έπαθα πλάκα που ήταν μαζεμένος κόσμος μία ουρά, ο ένας πάνω στον άλλον και ένας τους έβαζε στη θέση τους. Δηλαδή ήταν η μία θεία πάνω στην άλλη θεία και την έπαιρνε και την τραβούσε πιο εδώ για να περάσει από πάνω. Ναι, εντάξει, όμως ο κόσμος ελπίζει σε κάτι. Ναι, αυτό είναι. Ό,τι και να κάνουμε, ελπίζει σε κάτι όμως. Δεν μπορείς να τον κατηγορείς. Έτσι έμαθε, έτσι έκανε. Δεν κατηγορώ. Έτσι κάνει. Ναι. Όχι, δεν είπα εγώ ότι κατηγορούμε. Πώς το λένε, είναι του λόγου. Ο καθένας πιστεύει όπου γουστάρει, εντάξει. Ναι. Αλλά
Όλα αυτά, σαν Στέλλα, μου φαίνονται υπερβολικά. Αυτό ήθελα να πω για να κλείσουμε το θέμα, για να μην εντρυφήσουμε περαιτέρω. Δεν έχουμε και χρόνο και θα αρχίσουν τα τηλέφωνα μετά. Όπως π.χ. το τίμιο ξύλο, ρε παιδιά. Αυτό το τίμιο ξύλο, δηλαδή. Πόσα κομμάτια έχει αυτό το τίμιο ξύλο. Ξέρω κι εγώ. Γι' αυτό σου λέω μερικά πράγματα δεν είναι λίγο υπερβολικά. Και τι να πω, εντάξει, it's okay. Ο καθένας, είπαμε. Έχει ανάγκη να πιστέψει κάπου. Ναι, έχει ανάγκη να πιστέψει κάτι. Να... Η δύναμη της θέλησης του τον κάνει να γίνονται αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Εντάξει. Άσχετα που λένε στις περισσότερους ναούς γίνονται θαύματα, λόγια επειδή υπάρχει το ενεργειακό πεδίο από κάτω, επειδή οι περισσότεροι ναοί είναι χτισμένοι πάνω σε αρχαίους ελληνικούς ναούς, τώρα μην τα πάμε προς τα εκεί το θέμα. Εντάξει, ναι, ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα και δεν θα προλάβουμε. Διανύουμε το τέλος εκπομπής, επομένως δεν μας παίρνει για τέτοια συζήτηση. Εσύ μόνος θα κάνεις σήμερα. Έχουμε γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Χαίρετε. Διαμαρτύρομαι που λέτε ότι εν έτη 2018 είναι απαράδεκτο και δεν το χωράει ο νου σας. Ναι, εγώ που οι άνθρωποι πιστεύουν. Απαράδεκτο δεν είπαμε ότι είναι. Πηγαίνουν πραγματικά. Το θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Δεν είναι υπερβολικό, ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να έχουν περάσει τόσα σε εκατοντάδες χρόνια, γιατί είναι εκατοντάδες χρόνια, ναι. Και υπάρχουν αυτά τα λείψανα και δεν έχουν σαπίσει, παράδειγμα. Δεν ναι. έχει γίνει όλη αυτή η κανονική διάβρωση που πρέπει να υπάρχει σε ένα σώμα. Και το βλέπεις ότι το είναι άθλιο. Θεωρείς υγιές, θα σε διακόψω σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω, μετρώει η απόρρια μου τόση ώρα. Θεωρείς υγιές ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, ή μια γιαγιά η οποία βάλεται από χιλιάδες μικρόβια, ασθενείς κτλ. Να προσκυνά ένα άλλο πράγμα το οποίο ενδεχομένως, όπως λες, δεν έχει υποστεί διάβρωση κτλ. Αλλά ξέρω εγώ με την πάροδο των ετών δεν γεμίζει. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Σε πάω στο ιατρικό κομμάτι. Α, πα σε ιατρικό, εντάξει. Άσε τη θρησκεία. Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν πόσες θρησκείες που κάνουν πράγματα που δεν είναι υγιές, που είναι κτηνοδίες. Ναι, είναι, δηλαδή τώρα πάμε να προσκυνήσουμε τον άνθρωπο που έχει βασανιστεί πριν εκατοντάδες χρόνια από άλλους για την πίστη του. Γιατί έλεγε ότι εγώ πιστεύω αυτό, ό,τι και να μου κάνετε, εγώ θα συνεχίζω να πιστεύω σε αυτό. Όπως λέμε για την ελευθερία. Άλλο για το πιστεύω. Άλλο μεγάλο ιδεώδες. Μην το μπερδεύουμε. Άλλο το πιστεύω. Θα σου πω ένα πράγμα. Λίγο το ραδιόφωνο πιο πάλι. Πολύ, ναι, λίγο το ραδιόφωνο χαμηλό. Δεν σας ακούω καλά από το τηλέφωνο. Γι' αυτό. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ πιστεύω ότι όταν έχεις μέσα σου την πίστη σου, αυτή η δύναμη θα ισχύει για πάντα. Ο μόνος λόγος που κάνεις αυτό, εγώ πιστεύω, είναι για ψυχολογικούς λόγους, για να κάνεις αυτό το app κάποια στιγμή όταν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα. Και περιμένεις τη λύση από εκεί που μπορεί να σου δοθεί η λύση, αλλά δεν ξέρεις τη δύναμη ή την μεγάλη. Πώς το λένε, τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο επιστήμονας για να σε φέρει σε ένα σημείο να μπορείς να σηκωθείς. Αυτό λέω. Εγώ ξέρω άλλες περιπτώσεις που η επιστήμη έλεγε ότι κοίτα να δεις, εσύ δεν πρόκειται να περπατήσεις ποτέ, έχει ατύχημα το παλικάρι. Και ναι, όντως από ότι... την πίστη του και από τα θέλω του και από πήγε σε μια εκκλησία, τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να σας πω με ποιον ναι. ιερέα. Θέλεις να σου πω τι βίωσα πριν μια εβδομάδα. Λοιπόν, έχασα το ανιψάκι μου, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Το παίζω όμως βιτρίνα και καραγκιοζάκι και τα λοιπά, γιατί πρέπει και επιβάλλεται στις δουλειές που βρίσκομαι. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε. Φέρανε ιερείς, παπάδες, σωστά, φυλαχτά, χίλια δυο κέρατα, το ένα, το άλλο, το παράλληλο τέλος πάντων, στο θεαγένειο και το παιδάκι πάρα αυτά πέθανε από λευχαιμία. Φέρω σου λέω τα πάντα. Λεφτά, όχι αστεία, και λεφτά. Μια βαλίτσα με λεφτά. Ο μπαμπάς του, ο ξάδερφός μου τέλος πάντων γύρισε και είπε: εδώ έχει λεφτά. Πάρε, του είπε του γιατρού, λεφτά και κάνε το παιδί μου καλά, κάνε το να ζήσει. Έφερε επίσης ναι, πέντε παπάδες, λεφτά δεν πέντε σε καλά, ναι, κεφάλια, ό,τι και να... ξέρω εγώ, αγίων και τα λοιπά. Λέει, κάντε το καλά. Τι να σου λέω τώρα, το παιδί έφυγε. Κατάλαβες. Παιδιά, απλώς δεν μου είναι πρέπον εμένα, απλώς για να τελειώνουμε, να σας αφήσω ναι, να κλείσω, βεβαίως. Δεν μου είναι πρέπον να κριτικάρουμε το οτιδήποτε κάνει. Από τη στιγμή που δεν γιατί, κάνει μωρέ, κάτι γιατί, που όταν δεν το ενοχλεί, βασανίζει κάποιον άλλον. Αυτό δεν προσβάλλουμε κάτι. Όταν δεν προσβάλλουμε κάτι και καταθέτουμε όχι, απλώς μια άποψη. Όχι, απλώς η κριτική σας, ρε παιδιά, δεν μου άρεσε. Θεωρούμε, αυτό είναι, τη θεωρούμε ξέρω, υπερβολικό. Σου και όχι, ανήκουστο δεν είναι. Αυτές οι λέξεις είναι υπερβολικό. Και να προσκυνάμε αυτά τα πράγματα. Δεν είπα ανήκουστο. Είναι υπερβολικό. Η εκπομπή υπάρχει back-up, επομένως δεν υπάρχει ναι, εντάξει, τέλος πάντων, δεν μπορώ να δεν συγκράτησα ακριβώς τα λόγια σου. Αυτά που είπες. Okay. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει όπου θέλει. Έγινε φίλο μου, γιατί ακριβώς, πρέπει να πάρουμε ακόμα ένα τελευταίο... Ναι. Να είσαι καλά, έγινε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, παιδιά. Πάμε πολύ. Στην επόμενη γραμμή. 9:57. Καλησπέρα. Δεν θέλω να στεναγοράσω κανέναν. Καλή εκπομπή σας. Τέτοια θέματα όταν πιάνετε, παλικάρια μου. Πρέπει να γνωρίζουμε και κάποια πράγματα. Τι εννοώ. Ο κόσμος σήμερα δεν γνωρίζει την αλήθεια και γι' αυτό παρεξηγήθηκε άλλος και είπε εγώ
δεν το δέχτηκα σωστά και σας πήρα τηλέφωνο. Προηγούμενος που πήρε ο κύριος, παλικάρια μου. Εγώ είμαι φίλος του καναλιού και θέλω να το πω τον κύριο ότι μ' ακούτε. Ναι, ναι, σ' ακούμε καθαρά. Θέλω να πω στον κύριο ότι ο Νάτερος τα 900.000 χρόνια δεν έλειωσαν τα κοκαλά του. Τι σημαίνει, ότι έγινε Άγιος. Τώρα μιλάμε ένα σωστά, επιτέλους κάποιος που σκέφτησαν εμένα. Δεύτερο. Ένα δεύτερο. Δεν θα φέρουμε κόκαλα από την Αίγυπτο μαϊμού στην Κέρκυρα και τα προσκυνάμε. Ένα τρίτον. Συμφωνώ. Δεν το κακοφάνηκαν όλα αυτά εδώ που συμβαίνουν με αυτό το δόγμα της Εβραήλας. Γιατί Εβραίος σημαίνει θρήσκευμα, δεν σημαίνει έθνος. Γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες το 95% είναι Εβραίοι Έλληνες. Και όχι Έλληνες καθαροί. Το κύριο αυτό που η Αγία σου βαίνει σημαίνει πάνω στο ναό μου τον Απόλλωνα. Άντε να μην ξεκινήσω πιο βαθιά, 20 χρόνια σφάζαν Έλληνες, στη Σκυθόπολη. Άντε να μην πω και κάτι άλλο, συγγνώμη παιδιά. Μην εξάπτεστε, όλα θα γιατί πάνε πρέπει καλά. Να κλείσει και η εκπομπή. Άστε καλά, σας ευχαριστώ. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την τοποθέτηση. Μπήκε μέσα και ο Απόλλων Αθηνών, χαμός. Καλά τα αποκύρωσα, εγώ τον πήγα με χίλια και θέλω να με πάρει την επόμενη Παρασκευή να τα συζητήσουμε. Τέτοια θέλεις. Όχι, δεν θέλω, τέτοια απλά είχε δίκιο. Να σου πω κάτι, όταν ανοίγεις, να ξέρεις ένα πράγμα. Όταν ανοίγουμε μια τέτοια κουβέντα, θα είσαι έτοιμη, θα είσαι έτοιμη να αντιμετωπίσεις, γιατί έχει, να ξέρεις, θα πρέπει να σεβόμαστε και να έχουμε έναν τρόπο, την άποψη όλων. Και πόσο περισσότερο, γιατί είτε αυτή η πίστη προέρχεται από αλλού, όπως είπε προηγουμένως ο φίλος, είτε δεν προέρχεται, μέσω αυτής της πίστης όμως, εντάξει, να. Μπορέσαμε και κρατηθήκαμε πολλά χρόνια και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Ναι, ασφάλως. Εγώ δεν σου είπα. Τώρα, Στέφανε, ανοίγεις μεγάλο θέμα. Εγώ μιλάω επί τουρκοκρατίας και μετά. Ναι, το κρατήσαμε. Δεν αρνήθηκα κάτι. Έτσι, είμαστε ανοιχτοί, είπαμε σε πολλά πράγματα. Πρόσεξε, και ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει όπου θέλει. Έλεγα προηγουμένως τη βοήθεια, την ψυχολογική που έχει κάποιος για να πιστεύει σε κάτι. Που να. Του δίνει αυτό το πολύ περισσότερο το οποίο το έχει ανάγκη. Και όταν το νιώθει αυτό το πράγμα, δίνει τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να έχει σε όλα. Στη ζωή του παντού παντού. Πάντως όλους τους τομείς. Γι' αυτό σας το λέω και πάλι. Θέλω να το δούμε και έτσι. Εντάξει. Είναι ψυχολογία, είναι πολλά πράγματα. Ναι. Και πήγε και 10 η ώρα. Και ωραία. Πήγε και 10, ναι. Και κλείνουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να φύγουμε λιμπεράκια να τα πούμε την άλλη Παρασκευή, εγώ λέω. Να μην πήγε. Τα δώσω ζωντανές εκπομπές, τώρα δεν ξέρω. Ναι. Έπρεπε εσύ κάνεις μόνος σου. Ποιος κάνει ρε παιδιά. Α, έρχεται κόσμος λοιπόν, ωραία, είναι εντάξει. Καθοδόν. Διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί, τα παιδιά στην συνέχεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να μου προσέχετε, σας φιλώ. Μόνος σου θα κάνεις εσύ, μόνος σου. Α, ο άλλος την έκανε, ο Τάσος. Α, ναι, μετά το... ναι, μετά το κλαρίνο την έκανε, ωραία. Λοιπόν, α, μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε. Μείνετε συντονισμένοι, Λίμπερο 107,4. Γεια σας.